Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε, διανύουμε το 14ο έτος παραμονής μας στο ευρώ. Διανύουμε το 8ο έτος οικονομικής κρίσης και το 6ο έτος μνημονιακής κατοχής. Αρκετά πια. Ο λαός μας τα έχει δοκιμάσει σχεδόν όλα. Τα έχει δει όλα. Εμπιστεύθηκε πολλούς μέχρι τώρα και δυστυχώς προδόθηκε από πολλούς. Προδόθηκε από τους παλαιότερους του Πασόκ με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος του είπε ψέματα και του έφερε το πρώτο μνημόνιο. Από τους επόμενους της Νέας Δημοκρατίας, με τα Ζάπια, που παρέα με το Πασόκ, του έφεραν το δεύτερο μνημόνιο. Και τους πιο πρόσφατους, του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί για την ελπίδα που τόσο καιρό καρτερούσε, του έφεραν το τρίτο και σκληρότερο μνημόνιο, παρέα με τους υπόλοιπους. Τώρα ο λαός μας πρέπει να δοκιμάσει να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει μέχρι τώρα. Να εμπιστευτεί τη συνέπεια των θέσεων του ΕΠΑΜ και να το στηρίξει στις επόμενες εκλογές σε όλη την επικράτεια. Γι' αυτό κοντά μας σήμερα έχουμε τον οικονομολόγο και Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΕΠΑΜ. Στο δεύτερο μέρος, ένας ολιγόλεπτος χαιρετισμός από τους δύο υποψήφιους βουλευτές του νομού Αχαΐας, τον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και την Ιωάννα Σγιώβα. Και στο τρίτο και τελευταίο μέρος, όπως συνηθίζεται πάντα στις ομιλίες του ΕΠΑΜ, θα κυκλοφορεί ένα ασύρματο μικρόφωνο στο ακροατήριο, όπου θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, συζήτηση, και είναι σίγουρο πως όλοι θα ευχαριστηθούμε και θα μας πάρει ώρα. Ο λόγος στο Δημήτρη τον Καζάκη. Λοιπόν, ακούμε, δεν ακούμε. Ακούμε. Θέλει πολύ κοντά, μάλλον. Το βγάλουμε από το χέρι εδώ. Όχι, θα το κρατάω στο χέρι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και έτσι. Έχουμε ευνηδιαστικές εκλογές. Όχι τόσο ευνηδιαστικές εκλογές, καθότι αν διαβάσει κανείς, γιατί να διαβάσει να μου πείτε, στις 14 Αυγούστου αυτού του χρόνου που πέρασε το καινούργιο μνημόνιο, αν προσέξατε, όποιος το διάβασε, όποιος είχε τα νεύρα, το νευρικό σύστημα καλά θωρακισμένο για να το διαβάσει, θα πρόσεχε ότι όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι, όλα τα μέτρα που προβλέπει το νέο μνημόνιο, θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2015 και μετά. Ο λόγος είναι απλός. Έδιναν περιθώριο ένα μήνα οι δανειστές της χώρας, προκειμένου να γίνουν ευνηδιαστικές εκλογές, να υφαρπαγεί η ψήφος του ελληνικού λαού μέσα σε αυτές τις εκλογές και βεβαίως να συνεχιστεί η εφαρμογή των μνημονίων με το γνωστό «μας ψήφισες, τώρα θα δεις». Γιατί βεβαίως πριν από αυτό υπάρχει το γνωστό της 5ης Ιουλίου, όπου 61,3% είπε όχι άλλα τέτοια προγράμματα, όχι άλλα τέτοια μνημόνια, όχι άλλες τέτοιες συμφωνίες. Αυτό το είπε. Και βεβαίως μπορεί να το ερμηνεύει όπως θέλει κανείς. Ακούσαμε πολλές ερμηνείες και διάφορες, ακόμη και από τον κύριο Τσίπρα, που δεν το ήθελε το όχι με τίποτα, αποδείχτηκε στην πράξη και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, το όχι παραμένει. Και επειδή το όχι παραμένει, τι κάνουμε? Περνάμε καταρχήν τις συμφωνίες, τα προαπαιτούμενα και τη συμφωνία μνημονίου και μετά υφαρπάζουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Άμα δεν ψηφίσει για το 80% του ελληνικού σώματος, ακόμη καλύτερα, διότι με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουμε να φτιάξουμε μια βουλή η οποία μπορεί να έχει 200, 220 και 250 βουλευτές εν μπλοκ υπέρ των μνημονίων, ανεξαρτήτως μπορεί να είναι πεντακομματική, δεν έχει σημασία αυτή η κυριολεκτική πλειοψηφία. Τους ξέρουμε όλους, και τους νέους και τους ψωνάρες και όλους αυτούς που θέλουν τι να κάνουνε, επιβίτορες, παλί και νέοι. Θέλουν εν μπλοκ μια κοινωνική πλειοψηφία η οποία να είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα,
και φυσικά ανεγκέφαλα, προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά με μορφή δικτατορικής κυβερνητικής εξουσίας. Διότι όποιος έχει διαβάσει στοιχειοδός στο νέο μνημόνιο, καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν εφαρμόζονται με συνήθι κοινοβουλευτικό τρόπο. Θέλουν δικτατορική εξουσία. Μόνο που οι Ευρωπαίοι, καθότι είναι πολιτισμένοι, δεν είναι bas class, δεν θέλουν δικτατορία αλλά χούντα, θέλουν μεταμοντέρνα δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Γι' αυτό γίνεται, για αυτούς οι εκλογές. Εδώ βεβαίως έχουμε και εμείς την ευκαιρία σαν λαός να επαναλάβουμε την έκπληξη της 5ης Ιουλίου. Να τους το επαναλάβουμε δηλαδή στο πιο έντονο, στο πιο μαχητικό και να τους πούμε αυτή τη φορά, να τους δώσουμε μια άλλη ερμηνεία του όχι της 5ης Ιουλίου, τη δική μας ερμηνεία, την αυθεντική ερμηνεία, ότι ρε παιδιά, δεν φοβόμαστε το να φύγουμε. Αυτό που πραγματικά οφείλουμε να φοβόμαστε και φοβόμαστε είναι το να μείνουμε. Γιατί το να μείνουμε σημαίνει, παράδειγμα, 40% μειώσεις των συντάξεων μέχρι τέλος του 2015. Το υπέγραψαν και το έχουν ψηφίσει. Σημαίνει 25 μέχρι 40% αύξηση της εφορίας εδώ, τώρα, στο νέο εκαθαριστικό που θα έρθει, μεσοσταθμικά. Ένας εργαζόμενος, νέος εργαζόμενος, σαν το γιο μου για παράδειγμα, που εργάστηκε πρώτη φορά και παρά το γεγονός ότι είναι μηχανικός, εργάστηκε σε τυροπολείο. Δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το λέω για κακό. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, με 981 εισόδημα και επειδή έχει ένα διαμέρισμα από τον παππού του και τη γιαγιά του με ένα μικρό στο Παγκράτη, για να μην ξεκινάει, ξέρετε, αυτή η λιθιότητα των γονιών μας και ημών των ιδίων, να ξεκινήσει το παιδί μας χωρίς ενίκιο στη ζωή του, για να τέλος πάντων να πάει πιο μπροστά και οτιδήποτε. Και εγώ το είχα, η λιθιότητα δεν το θεωρώ. Απλά μας καταντήσανε σε αυτή τη φάση με ένα διαμέρισμα στο... η φορολογία που θα του έρθει είναι 2.580. Συνολικό εισόδημα 981 ευρώ. Αν έχεις μηδενικό εισόδημα θα πας καλύτερα. Πρέπει να πληρώσεις 2.000. Και αν τύχει να έχεις και αυτοκίνητο, αν μην ανησυχείς, 2.300. Και αντεβρέστα. Και βεβαίως δεν έχει καμία σημασία το ότι μέχρι τώρα το συνολικό χρέος προς την εφορία των Ελλήνων φορολογουμένων έχει καβατζάρει τα 80 δισεκατομμύρια. Και παρά το γεγονός ότι παρά τα μηνικά, το κυνηγητό, όλες αυτές τις ιστορίες, δεν μπορεί να εισπράξει το Δημόσιο Ταμείο από τα 80 δισεκατομμύρια χρέος παρά μόνο 1-2 δις ετήσια. Γιατί φορτώνουν κι άλλους φόρους, εφόσον δεν μπορείς να πληρώσεις? Για να φορτώσουν χρέος στον κόσμο και να σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Έτσι αλλιώς είναι υποθηκευμένη η ακίνητη περιουσία του Έλληνα πολίτη διαμέσου του χρέους που υπάρχει στην εφορία. Το καινούριο που ψηφίσανε οι μάγκες, όλοι μαζί, μην τους δε βλέπετε τώρα που τσακώνονται, τους ακούω και τρελαίνομαι δηλαδή. Όλοι μαζί ψηφίσανε και λένε τώρα, μετράει ο καθένας, ξέρετε, με γραδόμετρο, πιανού μνημόνιο είναι χειρότερο. Αν τους έχετε, είναι δηλαδή να τους πνίξεις, δηλαδή δεν είναι φοβερό. Αυτοί λοιπόν στο τελευταίο μνημόνιο που ψηφίσαν όλοι μαζί, παρακαλώ, για να μείνουμε Ευρωπαίοι, λοιπόν, προβλέπεται το περίφημο περιουσιολόγιο. Στο περιουσιολόγιο, το οποίο πρέπει να καταγραφεί οτιδήποτε πολύτιμο έχει ένα νοικοκυριό, ακόμη και το τζιβαέρι της γιαγιάς από τα Ιβαλή, θα πρέπει να καταγραφεί οποιαδήποτε κινητή αξία, ακόμη και τα χρήματα που υπάρχουν στον παούλο, γιατί ήσουν προνοητικός, πήρες τα χρήματα, τα έβαλες κάπου, τι χρήματα, ό,τι μπορούσες για να μπορέσεις να περάσεις. Εάν αυτά πιστοποιηθεί, λέει, από τις φορολογικές αρχές, ότι δεν έχουν καταγραφεί με ακρίβεια στο περιουσιολόγιο, τότε αυτός που έχει συντάξει το περιουσιολόγιο αντιμετωπίζεται με όλο το βάρος της ποινικής δικαιοσύνης ως φοροδιαφεύγων. Πρώτο ερώτημα, πώς θα διαπιστωθεί? Α, ωραία, ακόμη και. Να το κλείσουμε. Λοιπόν, πώς θα διαπιστωθεί αυτό το πράγμα?
Εδώ έρχεται ο καινούριος κώδικας πολιτικής δικονομίας που επιτρέπει εισβολή στα σπίτια, στις οικίες μας και στις έδρες των ελευθεροεπαγγελματιών ή των μικρομεσαίων χωρίς παρουσία ή εντολή εισαγγελέα. Για έρευνα, αν κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εδώ δεν είναι χούντα απλά, επτά αιτία. Μιλάμε για καταστάσεις που ξεφεύγουν από το μυαλό. Διότι βεβαίως πρέπει να τα μαζέψουν όλα. Όλα, σάρωμα. Το θέλουν άλλωστε οι δανειστές. Είναι τυχαίο το ότι φτιάχνουν δεύτερο μηχανισμό ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φτιάχνουν δεύτερο μηχανισμό ιδιωτικοποίησης που θα πρέπει να βρει να ιδιωτικοποιήσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Μπορεί να μου πει κάποιος, πού είναι αυτά τα 50 δισεκατομμύρια, γιατί δεν τα βρίσκω εγώ στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του κράτους. Δηλαδή τους ανοίγω και βλέπω ότι οι συμμετοχές του κράτους, να το πούμε σε επιχειρήσεις, σε εισηγμένες επιχειρήσεις, ήδη σε μεγάλο βαθμό έχουν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτές όμως που έχουν απομείνει, όπως για παράδειγμα στη ΔΕΗ, αλλά και οι αξίες των μη εισηγμένων συμμετοχών του κράτους, δεν υπερβαίνουν τα 20-25 δισεκατομμύρια. Πού θα βρουν τα 50 δις? Μόνο με το να πουλήσουν σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και βασικές υποδομές, συν τις υποδομές των ενόπλων δυνάμεων, που βεβαίως ήδη ξεκίνησαν να τις πουλάνε, απλά δεν προλάβαν τα παιδιά. Κλείσανε μια σμιναρχία στην Κρήτη και τη δώσανε στους Ισραηλινούς για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το περίφημο ραντάρ νότια της Κρήτης. Ήδη έχουν προγραμματίσει 400 εκατομμύρια πώληση εξοπλιστικών συστημάτων της χώρας, καθότι έχουμε πολλά. Φύσκα. Τι θα κάνουμε όλα αυτά, να τα πουλήσουμε. Και βεβαίως η γενική εκποίηση που λέτε. Όμως αυτό που είναι πιο συνταρακτικό από όλα, για μένα, δεν ξέρω για εσάς, να το συζητήσουμε κιόλας, είναι όταν διάβασα μέσα στο μνημόνιο ότι καταργείται ο μοναδικός δικαστικός έλεγχος των δημοσιονομικών του κράτους. Ξέρετε ότι το μοναδικό δικαστικό σώμα, το οποίο ελέγχει άμεσα τα δημοσιονομικά του κράτους, δηλαδή έσοδα και δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολλές αρμοδιότητες, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έλεγχο κατά κωδικό, και βεβαίως δεν έχει όλα τα παραστατικά του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, δεν το επιτρέπεται με τον τρόπο που το έχουν νομοθετήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάθε έκθεση, κάθε χρόνο, το ελεγκτικό συνέδριο παρουσιάζει σκάνδαλα, παρανομίες, υπερβάσεις, πράγματα, στα γενικά στοιχεία που του δίνεται η δυνατότητα να παρέμβει. Το μνημόνιο λοιπόν που υπογράψανε καταργεί τον έλεγχο των δημοσιονομικών του κράτους και του κρατικού προϋπολογισμού από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί το καταργεί? Γιατί το αλυσβερίσι θα είναι άνευ προηγουμένου. Η ληστεία θα είναι άνευ προηγουμένου. Και δεν μπορεί να υπάρχει ένα δικαστικό σώμα που έστω και τυπικά θα σου βγάζει στη φόρα αυτή την ιστορία. Τελειώσαμε με αυτό. Ποιος θα ελέγχει δημοσιονομικά? Το κράτος. Η Βουλή όχι. Δεν έχει κανένα λόγο. Θα ψηφίζει αυτό που τις λένε οι θεσμοί. Διότι μας εντάξανε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας λέει μόνο ένα πράγμα, έχει υποχρέωση του κράτους ή της κυβέρνησης, η οποία υπάγεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Μόνο ένα καθήκον. Το λέει στη συνθήκη ίδρυσής του. Υπάρχει και στα ελληνικά, μπορείτε πολύ εύκολα διαμέσου διαδικτύου να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει, το κράτος που ζητάει λεφτά από εμάς και υπάγεται σε εμάς, οφείλει να αμετακλήτως και ανεφόρον να τηρεί τις δεσμεύσεις και τις οδηγίες που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όνομα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Τέρμα το Κοινοβούλιο λοιπόν. Το Κοινοβούλιο το μόνο που έχει να κάνει είναι σηκώνει ψηλά το κεράκι και να λέει το δέχομαι. Δικαστικός έλεγχος των δημοσιονομικών τελειώνει. Η τελευταία αναλαμπή ήταν το ελεγκτικό συνέδριο. Πάπαλα κι αυτό. Τι μένει για τα δημοσιονομικά? Μόνο ανεξάρτητες αρχές, δύο που προβλέπονται, αν θυμάμαι καλά, δύο είναι, οι οποίες θα διορίζονται από την αγορά, παρακαλώ. Όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες
που έχουν πρόβλημα, που βεβαίως δεσμεύονται από το δημόσιο συμφέρον, έχουν ορκιστεί στο δημόσιο, να φυλάττουν το δημόσιο συμφέρον και επιπλέον τίθεται θέμα παράβαση καθήκοντος, εάν και εφόσον παραβούν ή, να το πούμε έτσι, υπονομευτεί το δημόσιο συμφέρον. Όχι. Ιδιώτες από την αγορά, οι οποίοι επιλέγονται με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Θα μας βάλουν τραπεζίτες δηλαδή να ελέγχουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Που θα τους προσλαμβάνουν οι δανειστές. Και άντε μετά να βγάλεις άκρη. Όμως το χειρότερο είναι αυτό που δεν έχει υποθεί, δεν έχει συζητηθεί καθόλου στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν το έχει φέρει στο τραπέζι. Και όχι να για να το αρνηθεί, έστω για να το συζητήσουμε. Κανένας. Το μόνο που λένε στον Κοσμάκη, οι μεν μνημονιακοί σου λένε, εντάξει μωρέ, 3 χρόνια ζόρι είναι ακόμη, 6 έχουμε φάει, 3 μετά, με χρυσά κουτάλια, τουλάχιστον. Άκουγα σήμερα το πρωί μας στην Κρήτη, ερχόμουν στην Κρήτη, σε ένα ραδιόφωνο, έναν εκπρόσωπο του Πασόκ της Φόβης και έλεγε, εμείς δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας, ψαχνόμαστε. Πότε? Γιατί απελευθερώσαμε, λέει, τα επαγγέλματα. Τρελαθήκαμε. Ξανακοίταγα τα στοιχεία, γιατί, εντάξει, είναι και ιδιοτροπία, ας πούμε. Ξανακοίταγα τα στοιχεία και τι βλέπω. Στις 2 απελευθερώσεις που έγιναν, και δεν έγιναν όλες από τον ΚΑΠ, έγιναν και από τον πικραμένο. Λοιπόν, εκτινάχθηκε η ανεργία 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ποιες θέσεις εργασίας, λέει, τι λέει αυτός? Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ό,τι θέλουμε λέμε. Αυτό λοιπόν που σου λένε, οι μεν μνημονιακοί σου λέγανε, τι να κάνουμε ρε παιδιά, εντάξει 3 χρόνια είναι ακόμη, μετά θα μας ρυθμίσουν το χρέος. Γιατί σου το λένε αυτό? Γιατί όλες οι εκτιμήσεις συμπεριλαμβανομένων και του Δέλτα Νιτάφ λένε ότι το καλύτερο δυνατό σενάριο είναι το 2018 το χρέος να υπερβαίνει το 200% του ΑΕΠ εάν επιτευχθούν όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι του μνημονίου. Αλλά μετά θα έρθουν, λέει, οι Ευρωπαίοι και θα μας το ρυθμίσουν ώστε να μπορούμε να το πληρώνουμε. Ρε παιδί μου, είχα μια σκασίλα. Θα το πληρώσουμε. Δηλαδή, μια σκασίλα. Λοιπόν, και θα μας το ρυθμίσουν. Είναι σαν το ανέκδοτο που είχα μάθει όταν είχα πρωτοπάει εγώ στη Νέα Υόρκη από τους ομογενείς που λέγανε πώς πλούτησε ο Έλληνας μετανάστες εκεί. Λέει, είχε 1 δολάριο στην τσέπη, πήρε 1 πορτοκάλι, το πούλησε το πορτοκάλι, με το κέρδος από αυτό πήρε 2 πορτοκάλια, μετά από τα 2 πορτοκάλια πήρε 1 καφάσι πορτοκάλια και εκεί που περιμένεις, ξέρεις, την εξέλιξη, λέει, ξαφνικά γνωρίζει την κόρη του ενός μεγάλου αυτό, την παντρεύεται, παίρνει την πίρκα και τελείωσε. Κάπως έτσι μας λένε και αυτοί. Λοιπόν, θα πάμε 3 χρόνια, θα βυθιστούμε ακόμη περισσότερο, θα πάει η ανεργία, θα ξεπεράσει το 30%, η ύφεση θα είναι το γνωστό μονοπάτι της καθόδου, θα καταστραφεί το σύμπαν, αλλά εμείς θα αναστηθούμε. Άλλωστε, ο Φοίνικας ήταν το ανέκαθεν σύμβολο της Ελλάδας. 2.500 χρόνια δεν μας βυθίσαν, τώρα μας βυθίσουν. Βαράτε, αδέρφια, δεν τρέχει τίποτα. Η ιδέα αντιμνημονιακή σου λένε κάτω. Οι αντιλαϊκές πολιτικές του καπιταλισμού. Ναι, ρε φίλε. Αλλά εδώ υπάρχουν καινούργια δεδομένα. Δεν πρέπει να τα εξετάσουμε. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα για τα οποία δεν συζητάει κανένας? Στις 22 Ιουνίου 2015, προσέξτε, 22 Ιουνίου 2015, προσέξτε τι συζητάγαμε τότε, με τις 22 Ιουνίου, και γιατί δεν ακούστηκε πουθενά. Ούτε πάνω από τις κηδείες δεν γράφτηκε. Αυτό, ούτε υπήρξε σχόλιο, ούτε πουθενά. Βεβαίως, ο κακός χαμός έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά σε εμάς εδώ, χούντα. Μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε. Σαν καλιακούδα που λέγανε κάποιοι παλιά. Λοιπόν, στις 22 του Ιουνίου βγαίνει η έκθεση των 5 Προέδρων. Ποιοι είναι οι 5 Πρόεδροι? Ντάιζελμπλουμ, Ντόναλντ Τάσκ, Ντράγκη, ο κύριος... ο Σούλτς και ποιος είναι ο πέμπτος, δεν θυμάμαι τώρα. Οι 5 θεσμοί, βασικοί θεσμοί, Όχι. Δεν το θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. 5 θεσμοί, οι πρόεδροι των 5 βασικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, έχει το σχέδιο
περαιτέρω ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης στην Ευρωζώνη από το 2016 έως το 2025. Εν ολίγης τι λέει αυτή η έκθεση. Παιδιά, σιγά σιγά να μην το ακούσουν οι λαοί αυτό που θα πούμε, γιατί έτσι και το ακούσουν, με εξαίρεση τους Έλληνες. Πέρα βρέχει. Το φρεντουτσίνο να είναι καλά. Όσο έχουμε φρεντουτσίνο, δεν πάει να μπει γερμανικό στρατός κατοχής εδώ μέσα. Εμείς με φρεντουτσίνο θα τους αντιμετωπίσουμε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν. Λέει ότι μέχρι το 2025 κανένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης δεν θα έχει δική του κυβέρνηση, δικό του κοινοβούλιο, δικό του δημόσιο ταμείο. Θα υπάρχει μία κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο φυσικά, και ένα δημόσιο ταμείο, το οποίο θα συγκεντρώνει τα ταμεία όλων των κρατών μελών και θα τα αναδιανέμει σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που αποφασίζει η κυβέρνηση των Βρυξελών. Για παράδειγμα, ποιος πρέπει να σωθεί σε διαδικασίες ύφεσης του ευρώ. Ποιος, η Ελλάδα ή η Γερμανία. Η Γερμανία. Οπότε τι γίνεται. Όλα τα περισσευούμενα από την Ελλάδα, χωρίς τώρα ιστορίες, να πάμε στο κοινοβούλιο, να γίνει συζήτηση με την κυβέρνηση, τα παίρνουμε όλα και υποστηρίζουμε τη Γερμανία. Τόσο απλά. Μέσα στο 2016 η έκθεση προβλέπει ότι θα υπάρξει το Υπερυπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή θα διαμορφωθεί ένα υπερυπουργείο στις Βρυξέλλες, όπου θα καθορίζει εργασιακές σχέσεις, εργατικές αμοιβές, συν το σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος και θα διαχειρίζεται όλα τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών. Αυτεξουσία. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι για λόγους οικονομίας. Μας το εξήγησε ο Ολάντε πριν ένα μήνα στη Journal de Demands, όπου είπε το εξής απλό πράγμα. Ο κύριος Ολάντε, ξέρετε, είναι Ολανδρέου. Κάποιος είχε πει, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ο ίδιος είναι Τσιπανδρέου. Λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν που μας είπε ο κύριος Ολάντε. Προσέξτε να δείτε, μας κοστίζει πολύ το να έχουμε 17 κυβερνήσεις ή 19. Κοστίζει πολύ σε συνδίκες ύφεσης να έχουμε 19 κοινοβούλια. Και βεβαίως από τη σκοπιά του έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Τώρα, άντε να περάσεις εσύ μια πολιτική που θέλεις, μάλλον τα αφεντικά σου που θέλουν, και πρέπει να εξαγοράσεις υπουργούς 19 κυβερνήσεων, βουλευτές 19 κοινοβουλίων. Το απλοποιούμε το πράγμα. Κάνουμε μια κυβέρνηση να μπορούμε να εξαγοράσουμε μόνο αυτούς τους υπουργούς. Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να τρέχουμε, μας τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια να εξαγοράζουμε 19 κοινοβούλια. Ένα και τελειώνουμε. Άσε που το Ευρωκοινοβούλιο ήδη είναι φτιαγμένο ώστε να εξαγοράζεται ο Ευρωβουλευτής που πηγαίνει μέσα, γι' αυτό τους κάνε τρελά λεφτά. Γι' αυτό τους είδατε όλους τους αντιμονιακούς μόλις πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και αράξανε και παίρνουν τα 26.000 το μήνα σταθερή αμοιβή. Χώρια τα άλλα 30 που παίρνουν τα καπάκι για τις διάφορες το μήνα. Για τις διάφορες επιτροπές και τα από κάτω βεβαίως, μην ξεχνάμε, όλοι τους αλλάξανε βιολί. Αλλάξανε βιολί. Άπαντες. Λοιπόν, γιατί να κάθονται να εξαγοράζουν τους πολλούς. Έχουμε οικονομική κρίση. Πρέπει να δοθούν τα λεφτά στη χρηματαγορά. Δεν είναι δυνατόν να εξαγοράζεται και ο τελευταίος βουλευτής ψωνάρα που θα μπει στο κάθε κοινοβούλιο. Αυτοί και τελειώσαμε. Δημοκρατικά πράγματα. Έτσι τελειώνουμε τα πράγματα. Και βεβαίως, αν μου πείτε ότι αυτό είναι Ράιχ, θα σας πω βεβαίως, είναι Ράιχ. Αλλά έτσι αισθάνεσαι Ευρωπαίος. Διότι η έννοια του Ευρωπαίου έτσι γεννήθηκε, από τα Ράιχ. Από τον Κάρλο τον Τρίτο, από το 1520, όταν επινόησαν τη λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως από τότε ξεκίνησαν οι πόλεμοι των λαών και των πληθυσμών για να απαλλαγούν από αυτό το πράγμα. Είχανε κατακτήσεις. Αλλά τώρα μας ξανάρχεται πίσω, όχι βεβαίως με προσωποποιημένη απολυταρχία, απρόσωπη απολυταρχία, διότι τώρα κυριαρχούν οι αγορές. Δεν ακούτε κιόλας. Αγορές. Μην. Προσέξτε, όταν μιλάμε μεταξύ μας και ειδικά μιλάμε για εναλλακτικές, μιλάμε σιγά. Χαμηλόφωνα. Θα ακούσουν οι αγορές και θα τρομάξουν. Αφήστε δε πώς θα αντιδράσουν. Χαμηλόφωνα.
μη φανταστούν οι αγορές ότι βάζουμε την ανθρώπινη ζωή πάνω από την αγορά. Θα γίνει το έλα να δεις. Βεβαίως, τελευταία, δεν χρειάζεται καν αυτό το πράγμα, διότι βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέδειξαν ότι στις μέρες μας μπορούν να είναι πολύ χειρότερα από ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί της επταετίας, δηλαδή επί της Χούντας. Επί της εποχής δηλαδή που υπήρχε επίσημος λογοκριτής. Στην Κρήτη, γνωστοί δημοσιογράφοι που ήρθαν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, για συνεντεύξεις και τα λοιπά, μου παρουσίασαν και το κατάλογο, τη λίστα που έχει βγει και κυκλοφορεί σε περιφερειακά μέσα, αλλά και κυρίως στα κεντρικά μέσα, τη λίστα του ποιος δεν πρέπει να βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάση θυσία. Φυσικά, η αφεντομουτσουνάρα μου είναι στην κορυφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, για μένα, είναι κέρδος. Σημαίνει τρέμουν. Με τρέμουν. Έστω και αν, με ποιες δυνάμεις, με ποιες δυνατότητες, έτσι. Με τρέμουν. Αλλά εγώ είδα και άλλους μέσα. Εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, είδα τον πρώην διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 7 χρόνια, τον Παναγιώτη τον Γεννηματά, και αυτό στη μαύρη λίστα. Ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω να έχει φύγει ο άνθρωπος από εκεί, πολιτικά. Τι έγινε με αυτό, μαύρη λίστα. Γιατί δεν πρέπει να καλείται. Όταν το συζήτησα με τους δημοσιογράφους, μα δεν έχεις ακούσει ότι είναι δραχμιστής. Όπως κάποιοι κάποτε ονομάζανε το δημοκράτη, τον πατριώτη, αυτόν που πολέμησε τους Γερμανούς και τους κατακτητές, του ρίχνανε τη ρετσινιά κομμουνιστής και τον στέλνανε, ξέρετε, παθηδογνωσία. Λέρος, αϊστράτη, τα γνωστά. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Δεσποτόπουλος παράδειγμα αυτός. Και δεν υπήρχε ποτέ, δεν ήταν ποτέ ο αριστερός ο άνθρωπος. Απλά πολέμησε. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση. Έτσι και είναι το δραχμιστής. Λοιπόν, είναι μέσα ο Γιώργος ο Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων. Προσέξτε, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων είναι στη μαύρη λίστα στην Ελλάδα. Μπορεί να τον καλούν όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου για διαλέξεις, τοποθετήσεις, για ανάλυση του τεράστιου συνταγματικού ζητήματος που έχει προκύψει στη χώρα, όπου έχει καταληθεί το Σύνταγμα προς όφελος των δανειστών, αλλά στην Ελλάδα είναι στη μαύρη λίστα. Δεν πρέπει να καλείται από κανένα. Λοιπόν, πώς να μην αισθάνομαι εγώ υπερήφανος που είμαι στην κορυφή και με ακολουθούν τέτοιες προσωπικότητες. Περήφανος. Αλλά για να μην έχουμε αυταπάτες, εγώ το λέω. Ότι θα γίνει συζήτηση για αυτό το ζήτημα, για τα ζητήματα αυτά. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το θέμα μας είναι απλό. Εάν νομίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα, ότι τα πράγματα είναι προδιαγραμμένα, ότι τέλος πάντων είναι τελειωμένη ιστορία, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω να πω τίποτα σε αυτόν που το πιστεύει. Δεν έχει να συζητήσει κανείς. Εκτός από το να μοιράσουμε ένα πολύ ωραίο ξηραφάκι, γιατί το χρειάζεται για τις φλέβες του. Γιατί μόνο αυτό του μένει, να κόψει τις φλέβες του. Για όλους τους άλλους που δεν έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό, πως το λένε οι ψυχίατροι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ή το σύνδρομο του αυτόχειρα, λοιπόν, είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτική. Εναλλακτική ποια είναι, ρε παιδιά. Συζητείται τόσο καιρό. Ολόκληρη διεθνή κοινότητα συζητάει. Βεβαίως θα μου πείτε τι έχει, ποιος απόϊχος υπάρχει στην Ελλάδα. Κολοκύθια, δεν υπάρχει απόϊχος, αλλά λόγω του σιδηρούν παραπετάσματος που έχουν δημιουργήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά λέμε. Ποιο είναι το αυτονόητο, αυτό που σου λέει η επιστήμη και η κοινωνική εμπειρία. Όταν ένα κράτος έχει φτάσει στο σημείο να έχει αυτοκαταληθεί, να είναι στα χέρια εχθρικής δύναμης και μάλιστα αυτή η εχθρική δύναμη έχει οδηγήσει ένα ολόκληρο λαό στη γενοκτονία, τι κάνεις. Τι κάνεις. Παραδίδεσαι, μας λέει ο Τσίπρας. Έτσι είναι. Όταν εκβιάζεσαι, παραδίδεσαι. Μην τυχόν και καταγραφεί στην ιστορία σαν το Σαμουήλ στο Κούγκι, όχι, ή σαν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, ή σαν τον Κασλά πάνω στο Αλβανικό. Όχι, προς Θεού, όχι. Ο Πίλιος Γούσης είχε δίκιο.
ο Εφιάλτης του Θερμοπύλες και φυσικά οι Γερμανοτσολιάδες στην κατοχή. Αυτοί είχαν δίκιο. Οι άλλοι που γίνανε ανοήτως το αίμα τους ήταν, ξέρετε, από αυτούς βλαμμένους, δεν καταλαβαίνανε. Λέγανε όχι και το πληρώνανε με τη ζωή τους και το υπογράφανε με το αίμα τους. Άκουρε βλακεία τώρα. Δεν είχαν κανένα Τσίπρα να τους εξηγήσει το ταξικόν του θέματος. Έτσι. Λοιπόν, το απλό πράγμα βέβαια που λέει η επιστήμη έχει καταγραφεί σε δύο αιώνες οικονομικής εμπειρίας. Έχουμε και εμείς αντίστοιχη εμπειρία, είναι το εξής απλό πράγμα. Σταματάμε να πληρώνουμε τους δανειστές. Τι θα πάθουμε αν σταματήσουμε να πληρώσουμε τους δανειστές? Κάτι πολύ απλό. Θα καταρρεύσουν οι δικές τους τράπεζες. Εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Στόχος μας είναι να απεξαρτηθούμε από τις κεφαλαγορές, τις περίφημες αγορές, τις σκοτεινές, αυτές που μας εκβιάζουν, που έτσι και μας ακούσουν τώρα. 8% αύριο το χρηματιστήριο θα πέσει. Πάμε στοίχημα. Ότι αύριο, Δευτέρα, που θα φάσει φαλιάρα ξανά το χρηματιστήριο, θα φταίει ο Καζάκης που μίλησε στην Πάτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Το υπογράφω. Είναι φοβερή βαθιά ανάλυση. Από εκεί και πέρα, πέρα από το ζήτημα αυτό, έχουμε επιχειρήματα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Ο ΙΕ μας λέει ότι έχουμε. Η Πατεραρμοστία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδική για τα ζητήματα διαχείρισης χρέους, λέει το εξής απλό πράγμα. Ότι σε οποιαδήποτε χώρα καταλύεται η κυριαρχία του κράτους και ταυτόχρονα ακόμη και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τότε έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στο σύνολό του το χρέος και να το διαγράψει. Το λέει η έκθεση της Επιτροπής της ΟΗΠΑ, το Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέτρα τη Γενέβη, δημοσιευμένη τον Απρίλιο του 2014 και η πρόταση είχε γίνει προς την ελληνική κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση Αμαροβενιζέλου, επαναλήφθηκε στα πλαίσια της Επιτροπής στη Βουλή που συνέστησε η πρόεδρος της Βουλής για το ζήτημα του χρέους, όπου ήρθε οι ειδικοί σύμβουλοι και επανέλαβαν την επιχειρηματολογία και τη διαδικασία με την οποία αποκηρύσουμε το χρέος και σταματάμε να το πληρώνουμε. Και βεβαίως σημαντικοί οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο που πήγαν εκεί μας εξήγησαν ότι δεν τρέχει, παιδιά, τίποτα. Όταν ένας οφειλέτης κράτος αρνείται να πληρώσει, αυτός που την παθαίνει είναι ο δανειστής, όχι ο οφειλέτης. Είναι το γνωστό απόφθεγμα που έχουν πολλοί στην αμερικανική τραπεζική αγορά που λέει: όταν χρωστάς 100 δολάρια, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Όταν χρωστάς 100 δισεκατομμύρια δολάρια, το πρόβλημα το έχουν οι τράπεζες. Τόσο απλά. Από εκεί βέβαια και πέρα δεν αρκεί αυτό. Αυτό είναι απλά αποσύει ένα άγος και ένα τεράστιο κόστος για την ελληνική κοινωνία που θα πρέπει να πληρώνεται αμέτη μουχαμέτη με το αίμα του ίδιου του ελληνικού λαού. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Εδώ χρειάζονται δύο πράγματα θεμελιώδη. Πρώτον, πάση θυσία να βρουν όλοι οι εργαζόμενοι, εργατοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι με την έννοια είτε είναι εργάτες, αγρότες, ελευθεροεπαγγελματίες, αυτοί που εργάζονται. Όχι οι ραντιέριδες, όχι αυτοί που κάθονται και σπράττουν. Έτσι. Οι εργαζόμενοι πάση θυσία πρέπει να βρουν δουλειά. Ακόμη και με τον τρόπο που είπε ο Ρούσβελτ. Τι είχε πει στη Μεγάλη Ύφεση? Το βασικό είναι να χτυπηθεί δραστικά η ανεργία, να εξαφανιστεί η ανεργία, να μπορεί να δουλέψει ο κόσμος. Ακόμη και αν χρειάζεται, έτσι, μια αποστροφή, βεβαίως, όπως και να το κάνουμε ακραία, αλλά προσέξτε τι είπε. Ακόμη και αν χρειάζεται να πληρώνεις τον έναν εργάτη να σκάβει και να ανοίγει λάκκο και να πληρώνεις το δεύτερο εργάτη για να την καλύπτει. Είναι θεμελιώδες ζήτημα αυτό. Εάν δεν μπει το εργατικό δυναμικό, αν δεν φτάσουμε ξανά στο 67-68, τα 100 απασχόληση πραγματική, δηλαδή να απορροφηθεί αυτή η ενεργεία, κλάψτε τα χαράλαμπε, δεν υπάρχει προοπτική αυτή του τόπου. Το δεύτερο είναι να αυξηθεί τώρα, όχι σε κάποιους μήνες, ούτε σε κάποια χρόνια. Τώρα, σαν πρώτη πράξη, το πραγματικό εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Χωρίς να υπάρχει πραγματικό εισόδημα, δεν μπορεί να υπάρξει τζίρο στην αγορά, δεν μπορεί να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, δεν μπορεί να βρει διέξοδο. Να το πούμε έτσι, δεν μπορούν να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες επένδυσης. Αυτό είναι θεμελιώδες, είναι θέσφατο για όποιον τουλάχιστον ξέρει στοιχειώδη οικονομικά. Αυτά πώς τα καταφέρνουμε? Πρέπει να με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας. Έτσι δεν είναι?
Ένας τρόπος, οι δύο τρόποι είναι. Ή ψάχνω για δάνεια, ή αυτοχρηματοδοτώ με το δικό μου νόμισμα. Αυτό τους είπε και ο Παναγιώτης ο Γεννηματάς, αν και κεντρικός τραπεζίτης χρόνια στην Ευρώπη τα λοιπά, και τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και τον βάλαν στη μαύρη λίστα. Αυτό βεβαίως είναι αυτονόητο όποιος έχει κοινή λογική. Βεβαίως δεν αρκεί απλά το κοινό νόμισμα, το να έχεις δικό σου νόμισμα, δεν αρκεί. Είναι μία αφετηρία, δεν αρκεί όμως. Είναι αναγκαία συνθήκη, όχι ικανή όμως, όπως λένε στα μαθηματικά. Λοιπόν, αναγκαία συνθήκη, γιατί από εκεί πρέπει να πατήσεις για να μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Τι χρειάζεται επιπλέον? Χρειάζεται να πτωχεύσουν οι συστημικές τράπεζες. Γιατί πρέπει να πτωχεύσουν? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε καταρχήν τη ροή του χρήματος που υπήρξαν στις συστημικές τράπεζες. Και να σταματήσουμε να τις πληρώνουμε δεκάδες δισεκατομμύρια ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια με εγγυήσεις του δημοσίου. Αυτό πρέπει να κοπεί μαχαίρι. Πριν ένα χρόνο τις ανακεφαλοποιήσαμε με χρέος στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, με 40 δισεκατομμύρια. Μέσα σε λίγους μήνες είχαν τυναχτεί στον αέρα. Και παρά το γεγονός ότι τότε, αν θυμάστε, υπήρχαν τα περίφημα τεστ αντοχής των τραπεζών, που τις βγάλαν όλες μια χαρά. Όλες. Ο υποφαινόμενος μόνο έσκουζε και έλεγε ότι είναι χρεοκοπημένα ιδρύματα, ότι δεν υπάρχει προοπτική. Και μέσα σε 4 μήνες στο χρηματιστήριο είχαν χάσει τα 2/3 της κεφαλικής τους αξίας. Ποιος θα τα πληρώσει? Του νοιάζονται? Όχι. Εδώ υπάρχει το υποζύγιο. Πλήρωνε. Τώρα προγραμματίζουν 25 δισεκατομμύρια νέα ανακεφαλαιοποίηση, περιλαμβάνεται στα 86 που, του νέου πακέτου, αλλά επειδή δεν επαρκούν, ετοιμάζονται για κούρεμα καταθέσεων και τίτλων, τραπεζικών τίτλων. Ποιοι είναι οι τραπεζικοί τίτλοι? Όποιος έχει τραπεζικά ομόλογα έναντι των αποταμιεύσεών του ή μετοχές ή αμοιβαία κεφαλαία, τραπεζικά δηλαδή, θα τα κλάψει. Τόσο απλά. Και επειδή οι καταθέσεις δεν υπάρχουν αρκετές, οι μεγαλοτέτοιοι κοπανίσανε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα πάνω από 40 τόσα δισεκατομμύρια σε πρωτισμιακές καταθέσεις, κάνανε φτερά. Έμεινε ο Κακομοίρης. Επειδή όμως ο Κακομοίρης δεν έχει πάνω από 100 χιλιάρικα, το κούρεμα θα γίνει από το πρώτο ευρώ. Το ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο το διαδίδει σε όλα τα μεγάλα funds της Ευρώπης προκειμένου να τραβήξουν πίσω τα κεφάλαιά τους από την Ελλάδα. Έτσι. Γι' αυτό μας έχουν επιβάλει τα capital controls. Και ήταν μια φοβερή ευκαιρία το ζήτημα του δημοψηφίσματος να μας βάλουν τα capital controls, γιατί καταλαβαίνετε σε κανονικές συνθήκες τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν είχαν επιβληθεί αυτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής, ότι επί κυβέρνηση Τσίπρα, με την κάλυψη της κυβέρνησης Τσίπρα και την υπογραφή της, δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες, στις θυμικές τράπεζες, να κάνουν την εξής απάτη στον κόσμο. Βλέπανε ποιος πελάτης τους έχει ένα σεβαστό ποσό σε πρωτισμιακή κατάθεση και τον πιάνανε λοιπόν και του λέγανε: «Θες να γλιτώσεις τα λεφτά σου, γιατί μπορεί να γίνει κούρεμα καταθέσεων». Και πώς θα τα γλιτώσεις τα λεφτά μου? Πάρε ένα τραπεζικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο θα είναι στη θυγατρική μας στο Λουξεμβούργο. Και άρα θα τα γλιτώσεις τα λεφτά. Ψέμα, μέγα ψέμα. Γιατί ενώ οι καταθέσεις προστατεύονται από 100.000 και κάτω, στο μιλητό, αλλά έστω στο μιλητό, τα ομόλογα τα τραπεζικά, τα αμοιβαία και οι υπόλοιποι τίτλοι, μαζί με τις μετοχές, δεν προστατεύονται καθόλου. Από αυτά πήραν περίπου 40-45 δισεκατομμύρια οι τράπεζες. Τα ενθυλακώσανε και δώσανε δικά τους χαρτιά. Με την εγγύηση πάντα του ελληνικού δημοσίου. Προσέξτε, γιατί όταν πήγαινε ο τραπεζίτης και έλεγε «Πάρ' το αυτό έναντι των αποταμιεύσεων που έχεις», ο άλλος λέει «Και που ξέρω εγώ τώρα θα πληρωθεί». Μα μην ανησυχείς, ορίστε να, υπογραφή της κυβέρνησης. Αν δεν μπορώ να σε πληρώσω εγώ, θα τα πάρεις από το κράτος. Αυτό σημαίνει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα τι θα κάνουν? Θα έρθουν και θα πούνε σε αυτούς που κατέχουν τα ομόλογα, τους τίτλους αυτούς τους τραπεζικούς, μάγκες, χάσατε. Τζίφος η δουλειά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άρα πρέπει να πτωχεύσουν. Πρέπει να πτωχεύσουν και να εκαθαριστούν. Τι σημαίνει εκαθάριση και πτώχευση? Σημαίνει ότι μπαίνουν μέσα εισαγγελείς και καθαριστές και κάνουν φύλλο φτερό της τράπεζας.
Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε όλοι, όλη η αγορά να ξέρει ότι διοικητής τραπέζης ιδιωτικής έβαλε τον γιο του να στείλει επιχειρήσεις χωρίς αντίκρισμα, με κεφάλαιο 40 και 50 χιλιάρικα και μετά το χρηματοδοτούσε με 1,5 και 2 δις. Συγγνώμη, αυτό είναι καραμπινάτη ιστορία κακουργηματικού χαρακτήρα χρήση του χρήματος και αυτός πρέπει να πάει φυλακή, για να μην πούμε για τα υπόλοιπα. Έτσι. Δεν μπορεί η τράπεζα να φτιάχνει θυγατρική στο Δουβλίνο ή στο Λονδίνο και να πουλάει στη θυγατρική της, παρακαλώ, με κεφάλαιο 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα. Και να πουλάει στη θυγατρική της, στο Λονδίνο, τα οικιστικά δάνεια των πελατών της. Τάξεις 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για καραμπινάτη απάτη. Καραμπινάτη απάτη. Έτσι, αυτά όλα πρέπει να αποκαλύψουν. Συν τα θαλασσοδάνεια, έτσι. Τα θαλασσοδάνεια που έχει γίνει ο κακός χαμός με αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία, να πάνε όσοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την ποινική δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν την ποινική δικαιοσύνη και φυσικά να γίνουν άμεσα απαιτητά όλα αυτά τα λεφτά από αυτούς που τα έχουν πάρει. Έναντι δίμευσης της περιουσίας τους. Εσωτερικού και εξωτερικού. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο διασώζονται οι όποιες ελάχιστες αποταμιεύσεις έχουν απομείνει σε αυτές τις τράπεζες. Πώς διασώζονται οι υποταμιεύσεις αυτή τη στιγμή? Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν έχει αντίκρισμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει τα capital controls που δεν σου επιτρέπει να πάρει να τα πάρεις. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να σου ικανοποιήσουν. Είναι μια απλή εγγραφή, λογιστική εγγραφή. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει χρήμα και να μπορείς να τα πάρεις είναι τι? Να κόβει χρήμα το κράτος. Αλλιώς δεν θα βρεις ούτε ευρώ στο παραμικρό για να μπορέσεις να αντιστοιχηθείς στις καταθέσεις. Έτσι εγγυάται κανείς τις καταθέσεις, όχι στο μιλητό, στο πραγματικό. Πείτε μου ένα κράτος με το δικό του νόμισμα όπου χάθηκαν οι καταθέσεις. Ούτε ένα παράδειγμα δεν υπάρχει. Ούτε ένα. Στην Αργεντινή, όταν κατέρευσε μετά από το Δέλτα Νιτάφ που τσάλαξε τα φώτα κτλ. Και είχε δολαριοποιήσει την οικονομία της και χάθηκαν οι καταθέσεις, ο Κίχνερ τις γύρισε πίσω. Αφού διέγραψε το χρέος, έδειξε το Δέλτα Νιτάφ, μέσα σε 2 χρόνια τις γύρισε όλες πίσω. Τις επέστρεψε. Αυτές που χάθηκαν τις είχαν φάει οι τραπεζίτες. Και φυσικά, με αυτόν τον τρόπο, γλιτώνουμε τα ιδιωτικά χρέη. Γιατί τότε πλέον ξεκαθαρίζουμε το ποιος δεν μπορεί πραγματικά να σηκώσει αυτά τα χρέη, τα οποία βεβαίως δεν είναι δική του επιτιότητα, είναι λόγω της ύφεσης, της πτώσης της δουλειάς, και να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Διαγράφεις τα ιδιωτικά χρέη νοικοκυριών, επιχειρήσεων, μικρών μισαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αγροτών. Για να ανασάνει η αγορά, να ξεκινήσει ξανά από μηδενικής βάσης να δουλεύει. Γιατί ακόμη και αν υπάρχει ανάπτυξη σε μια αγορά που βυθίζεται στα χρέη, δεν πρόκειται να υπάρξει, ακόμη και αν υπάρξει τζίρος εννοώ, αυτό το κέρδος που θα υπάρχει θα το τρώνε οι τραπεζίτες. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Είναι ποτέ δυνατόν αυτά να γίνουν μέσα στο ευρώ? Παγορεύεται ριζικά, δεν το συζητάμε. Και φυσικά το μεγάλο στοίχημα είναι να αποκτήσουμε επιτέλους παραγωγή. Τι σημαίνει παραγωγή? Πρωτογενή, δευτερογενή. Μπορούμε να αποκτήσουμε? Σας πληροφορώ, εμείς ετοιμάζουμε και ένα συνέδριο, μεγάλο διεθνές συνέδριο, όπου θα μιλήσουν και επιχειρηματίες, όχι μόνο οικονομολόγοι, επιστήμονες δηλαδή. Το ετοιμάζαμε δηλαδή πριν την κήρυξη των εκλογών, οπότε δεν προλάβαμε να το κάνουμε πριν από τις εκλογές, μέσα στις εκλογές. Θα το κάνουμε αμέσως μετά, όπου θα σας εξηγήσουν επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη πόσο εύκολα μπορεί να στηθεί βιομηχανία στη χώρα και μάλιστα βιομηχανία υψηλής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή νέας τεχνολογίας προωθημένης με πολλές θέσεις εργασίας, αρκεί να υπάρχει καθεστώς προστασίας της παραγωγής. Όπως ακριβώς το κάνουν οι Γερμανοί. Τι κάνουν οι Γερμανοί? Για να πουλήσεις προϊόν στη Γερμανία. Ενιαία αγορά, δεν σου λένε? Ναι, αλλά οι Γερμανοί σου λένε βεβαίως. Αλλά έχουμε ορισμένες ρυθμίσεις κάτι της παραπάνω από την ενιαία αγορά. Ώστε να προστατεύσουν την εγχώρια παραγωγή τους από την εισαγωγή προϊόντων από τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς, αν δεν κάνουμε καθεστώς επιλεκτικής ανταγωνιστικής προστασίας
για τον εγχώριο παραγωγό, αν δεν προστατεύσουμε τον εγχώριο παραγωγό, την έχουμε βάψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να στηθεί οτιδήποτε που αφορά παραγωγή εδώ. Γιατί θα έχεις τις πολυεθνικές, τα τραστ και τα καρτέλ να σου ξερνάνε ό,τι σκατολοίδι παράγουν στην εξωτερική αγορά με τόσο χαμηλές τιμές που δεν θα επιτρέπουν ποιοτική παραγωγή, είτε πρωτογενούς τομέα, είτε δευτερογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία. Πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα και βυθίζεται ολόκληρη η χώρα γιατί υπάρχουν οι περίφημες ποσοστώσεις. Άλλη τρελά αυτή. Αυτοί που σχεδίασαν την Ευρωζώνη, νεοχλεχλέδες δεν είναι, συγγνώμη, νεοφιλελεύθεροι δηλαδή, έτσι, δεν μιλάνε για ελευθερία των αγορών και κάτι τέτοιο. Αφήστε με ρε φίλε, να κάνω εγώ βιομηχανία, αν μπορώ να αυξήσω βιομηχανία και να δουλέψω εγώ την αγροτική μου παραγωγή έτσι όπως την ξέρω. Και αν με πετάξει η αγορά έξω, με πετάξει η αγορά. Γιατί πρέπει να αποφασίζει κάποιος γραφειοκράτης με τις έλες, εάν ο δικός μου αγρότης πρέπει ή ο αλλή, ή ο ψαράς, ή ο βιοτέχνης, ή στη βιομηχανία μου θα πρέπει να γίνει αυτό το άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Από πού και ως πού. Δώσ' μου τη δυνατότητα να δουλέψω. Και αυτό το κατακτάς μόνο ελέγχοντας εσύ τους μοχλούς και τα βασικά μέσα της οικονομίας σου. Αυτό είναι, φαντάζομαι, αυτονόητο. Τι θα πάθουμε? Απολύτως τίποτα δεν θα πάθουμε. Γιατί έτσι η Ελλάδα και φύγει από αυτή την ιστορία και ξεφύγει. Η Ευρωζώνη και το Ευρώ θα φάει τέτοιο χαστούκι που θα ασχολούνται να διασώσουν τις δικές τους μεγάλες τράπεζες και τις δικές τους κεφαλαγορές, να ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα. Δείτε, για παράδειγμα, τι γίνεται αυτή την εποχή με την πτώση του κινέζικου χρηματιστηρίου και τα προβλήματα ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή. Δείτε τι έγινε επί εποχής δημοψηφίσματος. Μόνο το δημοψήφισμα έφερε τέτοια αναταραχή στο ευρώ, που προκειμένου να μην φάει βουτιά το ευρώ έναντι του δολαρίου, ο Ντράγκη έριξε στην αγορά για να στηρίξει το ευρώ 800 δισεκατομμύρια. 800 δις. Γιατί οι Έλληνες αποφάσισαν να κάνουν δημοψήφισμα. Προσέξτε, φανταστείτε οι Έλληνες να αποφασίζουν να τους στείλουν στο διάολο, όπως πραγματικά κάνανε με το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα. Αλλά δυστυχώς πιστεύαν ότι είχαν μια κυβέρνηση που τέλος πάντων θα το έκανε αυτό το πράγμα, θα τους προστάθε, τα είδαμε τα χαΐδια μας. Λοιπόν, αν το κάναμε, όλοι οι αναλυτές στον κόσμο υποστηρίζουν ότι με την επίθεση την κερδοσκοπική που θα δεχτεί το ευρώ, θα πέσει κάτω από το μισό του δολαρίου, ίσως και πολύ πιο χαμηλά. Έτσι, το δικό μας εθνικό νόμισμα, καθώς θα καθορίζεται με το καλάθι των νομισμάτων που έχει, για παράδειγμα, το Δέλτα Νιτάφ, τα περισσότερα νομίσματα έτσι καθορίζουν η ισοτιμία τους, το πιθανότερο να είναι πιο ακριβό από το ευρώ της εποχής εκείνης. Να έχει ισοτιμία, δηλαδή, ψηλότερη. Και αντί να λέμε ένα ευρώ, τρεις νέες δραχμές ή πέντε νέες δραχμές, να είναι ακριβώς το ανάποδο. Μία νέα δραχμή, 2 ευρώ ή 3 ευρώ. Και αυτό για να καταλάβουμε τι παραμύθια μας λένε και πώς μας φοβίζουν. Φυσικά, εμείς δεν θέλουμε. Το πρόβλημά μας με το νόμισμα δεν είναι πόσο θα είναι στην ισοτιμία, αλλά ότι αυτή η ισοτιμία πρέπει να σταθεροποιηθεί. Και επειδή μας λένε αστεία, είναι όχι αστεία, τρομολαγνικές ιστορίες, θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φτάνει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944. Σωστά. Γιατί μας έχουν πει πόσο δύσκολο είναι να βάλεις εθνικό νόμισμα, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις το νόμισμα κτλ. Το Νοέμβριο του 1944 η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εισάγει τη νέα δραχμή. Σε ισοτιμία, μία νέα δραχμή 20 δισεκατομμύρια παλιές δραχμές, δηλαδή οι μεσογειακές, κατοχικές. Γιατί? Για να σταθεροποιήσει το νόμισμα. Εισήγαγε καινούριο νόμισμα. Να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ξενοφώνης Ζολώτας, είπε σταθεροποίηση νομισματική σε 4 μήνες. Η έκθεση υπάρχει, είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς την εποχή εκείνη. Το σχέδιο ποιανού ήταν? Του Άγγελου Αγγελόπουλου. Ποιος ήταν ο Άγγελος Αγγελόπουλος? Υφυπουργός Οικονομικών με Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, τον Αλέξανδρο Σβόλο. Και οι δύο εαμικοί υπουργοί. Δηλαδή, από τα υπουργεία που είχαν προταθεί στο ΕΑΜ και είχαν
στο ΕΑΜ. Ο ξενοφόντος Λότας καμία σχέση με το ΕΑΜ. Ακριβώς την απέναντι όχθη. Αλλά συμφώνησε και λέει: σε 4 μήνες μπορούμε να το σταθεροποιήσουμε. Στην Ελλάδα, με την καταστροφή που είχε υποστεί στον πόλεμο. Προσέξτε τώρα. Χωρίς συναλλαγματικά διαθέσιμα. Με τον αγρότη να μην μπορεί να δουλέψει στο χωράφι του, γιατί ήταν γεμάτο νάρκες και οβίδες. Με τη βιομηχανία παντελώς καταστραμμένη. Τροχιακό υλικό διαλυμένο. Τις γέφυρες καταστραμμένες. Με αυτή την οικονομία, οι άλλοι προγραμματίζανε 4 μήνες σταθεροποίηση. Γιατί δεν έγινε, θα μου πεις. Έτσι, ένα μήνα έγιναν τα Δεκεμβριανά και μετά μας χώσανε στον Εμφύλιο. Και ένας από τους λόγους που, αν διαβάσει κανείς τα αρχεία του Foreign Office της εποχής εκείνης, οι Βρετανοί επιμένανε και κάνανε τη δουλειά, σπρώχνανε τη χώρα προς τον Εμφύλιο, είναι ακριβώς αυτός. Να μην αποκτήσουμε νομισματική κυριαρχία και να μην μπορούμε να εφαρμοστεί το σχέδιο ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης της χώρας που είχε εκπονηθεί από τους υπουργούς οικονομικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Δεν έπρεπε η χώρα να πατήσει στα πόδια της. Γιατί αν πατούσε, θα τους είχαμε ανάγκη. Θα συζητούσε κανένας για αυτούς. Θα υπήρχε δόγμα Τρούμαν μετά. Θα υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα που μας είχαν, που κόστησε αδερφό τον αδερφό. Τίποτα. Και έτσι σπρώξαν σε αυτήν την ιστορία. Εγώ απλά λέω τεχνικά το θέμα. Αφήστε τα πολιτικά έξω. Τεχνικά. Εάν η Ελλάδα εκείνης εποχής μπορούσε να το κάνει μέσα σε ένα μήνα αυτό, γιατί εμείς είναι τόσο φοβερά δύσκολο σήμερα να το κάνουμε? Γιατί? Και αν για αυτούς που ήταν φυσιογνωμίες οικονομίες, ο Άγγελος Αγγελόπουλος μέχρι το τέλος της ζωής τους αποτελούσε σύμβουλο του ΟΗΕ για τα ζητήματα χρέους, ακαδημαϊκός ο ίδιος κτλ. Γιατί τέτοιες φυσιογνωμίες, ο ίδιος ο ξενοφόρος Λότας, ο ίδιος ήταν σύμβουλος του ΟΗΕ για τα ζητήματα τα νομισματικά, ζητήματα νομισματικής σταθεροποίησης. Γιατί αυτές οι φυσιογνωμίες θεωρούσαν αυτονόητο ότι για να μπορέσεις να νοικοδομήσεις τη χώρα σου, να μπορέσεις να πατήσεις τα χέρια, χρειαζόσουν νομισματική κυριαρχία. Χρειαζόσουν δημοσιονομική πολιτική που θα έλυνε τα προβλήματα του Κοσμάκη, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αυτό, παλαβή ήτανε. Αυτό είναι η αλφαβήτα. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα τι κάνουμε. Μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε, να το πούμε έτσι, με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα? Όχι βέβαια. Μπορεί να μου πει, να μου δείξει κάποιος έναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα δεξιάς-αριστεράς που είναι σε θέση να βάλει σε εφαρμογή τέτοια πράγματα? Όχι. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται το πολιτικό ζήτημα. Εμείς λέμε νέο σύνταγμα, να αποκτήσει ο λαός εξουσίες, να μπορέσει να αποκατασταθούν τα δικαιώματά του και να αποτελέσουν δικλείδες ασφαλείας, να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε καμιά κυβέρνηση στο μέλλον να μην μπορεί να το καταπατήσει. Να μπορεί ο ίδιος ο πολίτης να ρίχνει τις κυβερνήσεις όποτε τον απειλούν, όποτε γίνονται εχθρικές απέναντί του. Και ταυτόχρονα ο ίδιος ο πολίτης να έχει το δικαίωμα όχι συναπόφασης, αλλά καθοριστικής απόφασης. Όχι μία φορά στα 4 χρόνια και όποτε τον καλεί η κυβέρνηση, αλλά καθημερινά σε όλα τα ζητήματά του. Να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα χωρίς τη δική του υπογραφή, σε καθημερινή βάση. Και ας δημιουργηθούν προβλήματα, και ας κάνει λάθη η πλειοψηφία του κόσμου. Στο κράτος γραφής, ο μόνος που δικαιούται να κάνει λάθη επιλογή σε επιλογές είναι η πλειοψηφία του λαού. Ας κάνει λάθη, αλλά θα μάθουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά. Και όχι αυτή την κανιβαλική κατάσταση που έχουμε σήμερα, όπου αναπαράγονται και αναδεύονται συνεχώς τα χειρότερα σκουπίδια της ελληνικής πολιτικής μετά τη μεταπολίτευση. Κοιτάξτε τι έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε τσιτσολίνες στην κυβέρνηση. Και επειδή βεβαίως οι εκδόμενες γυναίκες στην Ελλάδα είναι πολύ σοβαρές για να είναι πολιτικοί, βάζουμε άλλους που τους γελιοποιούσαμε από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει, ο μόνος που μπορεί να έχει τη δυνατότητα και την επαφή, είναι τότε εδώ αυτή η δύναμη. Γιατί έχει κατορθώσει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να υποστηρίξει τα αιτήματά της με το πώς. Είμαστε οι μόνοι, δυστυχώς, που μιλάμε με όρους πρακτικούς για το πώς. Όχι με ιδεολογήματα δεξιά ή αριστερά. Για το πώς. Με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί.
αυτό το πράγμα. Με ποιον τρόπο ομαλά μπορούμε να πάμε μπροστά, με ποιον τρόπο μπορεί να κατοχυρωθούν τα βασικά δικαιώματα και οι δυνατότητες του λαού, με ποιον τρόπο από το πρώτο 24ωρο μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση του κόσμου. Και ξέρετε κάτι, και με αυτό να τελειώσω. Πολιτική που δεν οδηγεί από το πρώτο 24ωρο σε βελτίωση της κατάστασης της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, είναι πολιτική καταστροφική, είναι πολιτική σε βάρος του λαού. Λογικές που λένε, κάντε θυσίες για να βρούμε μετά το αποτέλεσμα, είτε λέγονται από τα αριστερά, είτε λέγονται από τα δεξιά, είναι βαθύτατα αντιδραστικές, βαθύτατα αντιλαϊκές. Θεμελιώδης κανόνας, θεμελιώδης δείκτης, είναι η βελτίωση του κόσμου μέρα με τη μέρα. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε το ρυθμό. Μπορεί να είναι λίγο πιο αργός ή πιο γρήγορος ο ρυθμός. Αλλά αν δεν πετυχαίνεις βελτίωση της κατάστασης όπως το συνειδητοποιεί ο καθημερινά ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, τότε έχεις αποτύχει. Πρέπει να αναθεωρήσεις το σύνολο των πολιτικών σου. Μας έχουν συνηθίσει και μας λένε και από τα δεξιά και από τα αριστερά με διαφορετικές προφάσεις. Εάν δεν θυσιαστείς, εάν δεν θυσιάσεις τα παιδιά σου, όχι ρε φίλε, δεν θα θυσιάσω τίποτα. Οι μόνοι που πρέπει να θυσιαστούν είναι οι κομπραδόροι αυτής της χώρας, είναι οι ολιγάρχες, είναι η πολιτική και η οικονομική τάξη που λαιλατούσε συστηματικά αυτόν τον τόπο και οδήγησε σε τέτοια αδιέξοδο, σε τέτοια χρεοκοπία ένα ολόκληρο έθνος. Στα πρόθυρα της πλήρους κατάλυσης. Αυτοί, ναι, θα θυσιαστούν για το έθνος. Οι υπόλοιποι γιατί, ρε παιδιά, δεν μας αρκούν αιώνες θυσιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους δύο υποψήφιους βουλευτές μας στο νομό Αχαΐας. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο διπλωματικό σώμα, εκπροσωπώντας τη χώρα σε πάρα πολλές πρωτεύουσες ανά τον κόσμο. Έκλεισε την καριέρα του με τον τιμητικό τίτλο «Πρέσβης επί τιμή». Λεωνίδα, δύο λόγια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, ο Καζάκης, πάρα πολύ αναλυτικά εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ψηφίσουμε όλοι το ΕΠΑΜ. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο διαφέρει από την βαρεμάρα που χαρακτηρίζει όλα τα άλλα τα κόμματα τα οποία, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, ανταγωνίζονται για το ποιο ψηλό μέτρο πήρανε στο τάδε μνημόνιο, ποιο μνημόνιο είναι καλύτερο από όλα τα άλλα τα μνημόνια, παραγνωρίζοντας όλα τα προβλήματα που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε σαν λαός. Χθες ήμουνα σε μια εκδήλωση στην Αθήνα όπου μίλησα για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης του 1955, μια που συμπληρώνονται 60 χρόνια στις 6 Σεπτεμβρίου, και έκανα ένα παραλληλισμό της φορολόγησης, διότι οι Τούρκοι τότε κάνανε μια αποζημίωσαν τις ζημιές των Ελλήνων και μετά τις φορολόγησαν κατά 100%. Και το παρομοίωσα λίγα με το έμφυα. Η συζήτηση δεν ήταν πολιτική, αλλά ο κόσμος κατάλαβε λιγάκι το μήνυμα που έριχνα. Ένα άλλο θέμα που το ανέφερε λίγο ο Δημήτρης, που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, είναι μία προσφυγή που ετοιμάζει το ΕΠΑΜ στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στην Ελλάδα. Είναι μία προσφυγή κατά της Ελλάδος σε πρώτη φάση και αν γίνει δεκτή θα ακολουθήσουν προσφυγές για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παραβιάσεις ουσιαστικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η Ιωάννα και εγώ είμαστε δύο και έχουμε να τρέξουμε όλο το νομό της Αχαΐας.
θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και με την υποστήριξη όλων σας νομίζουμε ότι θα πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ιωάννα Ιζιώβα, η νοσηλεύτριά μας, με μακροχρόνια, εθελοντική και ενεργό συμμετοχή και προσφορά στον άνθρωπο μέσω του κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου. Ιδρυτικό μέλος του Συλλέγου Ανέργων και Ανασφάλιστων και επισφαλώς εργαζόμενων του νομού Αχαΐας. Καλησπέρα και από μένα. Τα τελευταία χρόνια έχω συνταχθεί με το ΕΠΑΜ και παλεύω να ελευθερώσω την πατρίδα μου από τις κατοχικές δυνάμεις. Από ό,τι βλέπετε, όσο πάνε τα πράγματα και χειροτερεύουν. Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι στο ΕΠΑΜ και παλεύω με τον Δημήτρη, με τους ΕΠΑΜΙΤΕΣ, με τους ανθρώπους καθημερινά στο δρόμο. Δεν έχουμε σκοπό να τα αφήσουμε να συνεχιστεί για πολύ αυτό. Το είμαι στο ΕΠΑΜ γιατί το ΕΠΑΜ έχει όραμα. Έχει ένα στόχο και οπότε βλέπουμε έχει και ένα πρόγραμμα. Κάτι που δεν διαθέτει κανένα από αυτά τα κόμματα. Έχουν μάθει να λένε ψέματα, να κοροϊδεύουν το λαό, να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο λαός από εδώ και πέρα να αρχίσει να βλέπει πέρα από αυτά που μας δείχνουν οι τηλεοράσεις. Τα συστημικά κανάλια, καθώς και οι πολιτικοί, λένε ότι θα συμβεί. Άμα φύγουμε από την Ευρώπη, αν φύγουμε από τον ευρώ, θα καταστραφούμε. Ποιοι ακριβώς θα καταστραφούνε? Θα καταστραφεί ο λαός που έχει ήδη καταστραφεί ή θα καταστραφούν αυτοί που κλέβουνε? Αυτά από μένα, θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου μαζί με τον Λεωνίδα σε όλο τον νομό και ελπίζω το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή λευτεριά, παιδιά, να έχουμε. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Και όπως συνηθίζεται, στο τελευταίο κομμάτι της εκδήλωσής μας, το μικρόφωνο θα κυκλοφορήσει ανάμεσά σας για ερωτήσεις που είχατε σκοπό να κάνετε ή προέκυψαν από την ομιλία του Δημήτρη. Παράκληση να είναι σαφείς οι ερωτήσεις, όχι τεράστιες τοποθετήσεις που κουράζουν τον κόσμο, ώστε να δουλέψουμε γρήγορα και να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Ποιος θέλει να ρωτήσει, παρακαλώ, κάτι? Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Βασίλης Παλαιολόγου ονομάζομαι. Σήμερα παρακολούθησα μία συνέντευξη του κύριου Λαπαβίτσα στο The Pretz Project, ένα διαδικτυακό κανάλι, το λέω και για τους υπολείπους. Ποια είναι η διαφορά της δικής σας οπτικής και του δικού σου προγράμματος για την έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτή του κύριου Λαπαβίτσα και του νέου κόμματος στο οποίο συμμετέχει? Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαπαβίτσας δεν έχει απαντήσει σε ορισμένα βασικά θέματα, τα οποία για μένα και για όλους μας είναι πολύ σημαντικά. Παράδειγμα, η λογική που λέει «εισάγω εθνικό νόμισμα για να το υποτιμήσω» για μένα είναι μια άγρια ταξική επιλογή σε βάρος της ζωντανής εργασίας. Το κάνεις μόνο όταν θέλεις να συνθλίψεις τα μεροκάματα. Η επιλογή που πρέπει και οφείλεις να κάνεις είναι «εισάγω εθνικό νόμισμα για να το σταθεροποιήσω». Όχι να το υποτιμήσω. Αυτή η λογική είναι τραγική. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στις προθέσεις του ανθρώπου αυτές, δηλαδή του κ. Λαπαβίτσα, γίνεται αυτό έρμεο και της προπαγάνδας των... που βεβαίως δαιμονοποιούν, κάνουν ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Το αν το υποτιμώ ή όχι, είναι πολιτική δημοσιονομική της κυβέρνησης και εξαρτάται από το αν μπορώ να έχω αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας της εργασίας δηλαδή, και ταυτόχρονα μείωση των ελλειμμάτων, των εξωτερικών ελλειμμάτων. Η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας δεν κερδίζεται από την υποτίμηση ενός νομίσματος, αλλά από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Εκεί πρέπει να δοθεί το στοίχημα, εκεί πρέπει να βαρέσουν όλα τα σφυριά. Η λογική που λέει υποτιμάω σημαίνει ότι ρίχνω τα βάρη στο ζήτημα, στην εργατική δύναμη, στον εργάτη. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Ακόμη και αν συγκυριακά σου φέρει ωφέλη, μακροπρόθεσμα ή μέσω μακροπρόθεσμα θα σου δημιουργήσει τρομακτικό ζήτημα στην ίδια σου την παραγωγική βάση της οικονομίας. Αυτό είναι το θεμελιώδες. Έχουμε και δευτερεύουσες διαφορές. Όπως για παράδειγμα, εμείς δεν μιλάμε για εθνικοποίηση των τραπεζών. Τι να εθνικοποιήσεις? Τους λίσταρχους. Εμείς μιλάμε για εκαθάριση των συστημικών τραπεζών, πτώχευση και δημιουργία από μηδενικής βάσης νέων τραπεζών,
που θα είναι ειδικού σκοπού και θα βοηθάνε την οικονομία. Όχι θα την εκμεταλλεύονται ή θα την λαιλατούν τοκογλυφικά και σαράφικα όπως οι σημερινές. Και μέσω αυτών των τραπεζών θα μπορεί να ισχύσει, να το πούμε έτσι, πολιτική κεφαλαία, πώς το λένε, πολιτική στήριξη κεφαλαίου, δηλαδή να δίνει και λεφτά η τράπεζα, χωρίς επιτοκιακές επιβάρυνσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα στο βαθμό που βέβαια φτιάξουμε καινούργιες τράπεζες και όχι αυτά τα πράγματα που είναι σούπερ μάρκετ επιστοτικών προϊόντων. Δηλαδή, όταν θέλεις εσύ κεφαλαιακή ενίσχυση για τη δική σου μικρή επιχείρηση ή σαν ελεύθερο επαγγελματία να σταθείς τα πόδια σου, να μπορεί η τράπεζα να σου δίνει το κεφαλαίο αυτό, εκτιμώντας ότι η επιστροφή του κεφαλαίου θα γίνει από, το δικό, από τα δικά σου κέρδη. Και όχι βρέξει χιονίσει από επιτοκιακές επιβαρύνσεις που συνθλίβουν την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα παίρνει μέρος του ρίσκου σου και ταυτόχρονα κόβει το λαιμό της να πας εσύ καλά για να μπορεί να πάρει τα χρήματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε το πώς θέλουμε εμείς τις τράπεζες. Και ένα μεγάλο θέμα για μας είναι ότι όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν έχουμε δημοκρατία. Εάν, για παράδειγμα, ακόμη και αν φτιάξουμε καινούργιες τράπεζες, εάν καταργήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδας όπως υπάρχει σήμερα και φτιάξουμε στη θέση της ένα πραγματικά κρατικό ίδρυμα, το οποίο θα είναι και νομισματοκοπείο, αλλά και ταυτόχρονα να έχει το εκδοτικό δικαίωμα δηλαδή, αλλά και ταυτόχρονα την εποπτεία του. Αν δεν υπάρχει κοινωνικός έλεγχος άμεσα και απευθείας από τη Βουλή, αν δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αν τα τραπεζικά απόρριτα δεν έχουν καταργηθεί, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή βασικά στοιχεία δημοκρατίας, τότε τι να το κάνουμε, πολύ εύκολα να ανατραπεί. Παράδειγμα, η Τράπεζα της Αγγλίας. Η Τράπεζα της Αγγλίας κρατικοποιήθηκε ή σωστότερα εθνικοποιήθηκε από την κυβέρνηση Άτλη 1945. Και το έκανε και η κυβέρνηση των εργατικών, γιατί είδε και απόειδε ότι μια ιδιωτική κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να ρυθμίσει το χρήμα παρά μόνο ο έλεγχος από τις χρηματαγορές είναι απόλυτος και το έκανε. Και λοιπόν έχει καλυτερεύσει η κατάσταση εκεί πέρα. Το γεγονός δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει έλεγχος, έχει μετατρέψει την κρατική τράπεζα της Αγγλίας σε όμηρο του City, δηλαδή του τραπεζικού καρτέλ. Και βεβαίως, παρόλες αυτές τις διαφορές, οφείλουμε να πούμε ότι εμείς κάναμε μια προσπάθεια να τα βρούμε, εφόσον έχουμε συγκλίνουσες θέσεις. Γιατί όλα αυτά που λέμε δεν είναι κορυφαίες διαφορές. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Και επειδή εμείς πιστεύουμε στη δύναμη του λόγου του κόσμου, εάν εκτεθούν με επιχειρήματα διαφορετικές απόψεις στον αντιμνημονιακό χώρο, γιατί επιβεβαίως αυτή είναι η αφετηρία μας, να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Άμα δεν ήταν αυτή η αφετηρία, δεν έχουμε να μιλήσουμε με κάποιον που θεωρεί ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να παραμείνει και να βελτιώσουμε τη διαχείρισή του, απλά. Εάν λοιπόν βγούμε μπροστά στον κόσμο και πούμε τις διαφορές μας και τεκμηριώσει ο καθένας τη δική του επιχειρηματολογία τη σημασία, εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει το κριτήριο και την εμπειρία να πει αυτή είναι η λύση. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και λοιπόν κάναμε πρόταση, υπήρχε περίπου επί 3 εβδομάδες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Και μπορούμε εμείς στη βάση των συγκλινουσών θέσεων να προχωρήσουμε παραπέρα. Εισπράξαμε την απάντηση ότι δεν είμαστε, είμαστε μάλλον περισσότερο πατριώτες παρά αριστεροί και ότι είναι πολύ πιθανό να συγκρουστούμε μετεκλογικά γιατί τα προτάγματά μας εμείς τα υπερασπίζουμε μέχρι τέλους ενώ η πολιτική πρέπει να έχει να είναι και λίγο ευλίγιστη. Με συγχωρείτε, τέτοια ευλίγησία εμένα δεν μου πάει, ίσως και λόγω όγκου, αλλά και λόγω πεπιθήσεων. Γι' αυτό και σταματήσαμε εκεί. Εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας πατριώτη, όχι αριστερό. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένως με τον Λεωνίδα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μέσα στο χαράκωμα, το κοινό χαράκωμα, δεν κοιτάμε ιδεολογίες. Είναι πατριωτικό το καθήκον, δεν είναι ιδεολογία δεξιού ή αριστερού. Είναι αν είσαι πατριώτης και δημοκράτης. Να είσαι στο ίδιο χαράκωμα όπως ακριβώς έγινε πάνω στο αλβανικό ή με την εθνική αντίσταση. Κανένας δεν κοίταξε όταν χτυπούσε τον κατακτητή ή πολεμούσε τον κατακτητή, αν πιστεύει στον σοσιαλισμό ή σε τι πιστεύει ο συμμαχητής του. Ήταν στο ίδιο χαράκωμα και πολεμούσαν από την ίδια σκοπιά τον ίδιο εχθρό.
Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας πατριώτη και το τιμούμε αυτό το πράγμα. Και επιλέξαμε σαν σύμβολό μας την ελληνική σημαία όπως ακριβώς την επέλεξαν και άλλοι οι προγονείς μας, σηκώνοντας το λάβαρο της ενότητας του ελληνικού λαού, και θα το τιμήσουμε μέχρι τέλος. Δεν θα πρόκειται να εμείς, πώς να το πούμε, να το λερώσουμε. Ίσως με το αίμα μας, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ζάλογκος, ή αν θέλετε, το αλβανικό ή η κατοχή, λέρωσαν την ιστορία και την τίμησαν μόνο όσοι κάνανε συμβιβασμούς και ήταν αρκούντος ευλίγιστοι. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα σας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για το μεταναστευτικό. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες γίνονται πολύ περίεργα πράγματα. Πλοία πιάνουν με όπλα, εξεγέρσεις έχουμε με μεταναστών στα νησιά. Έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε, παρότι ζούμε στη Δυτική Ελλάδα. Μας καίει. Η ιστορία του καινούριου κύματος, όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν ξεκίνησε από τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν ή οτιδήποτε άλλο, όσο και να φαίνεται παράξενο. Ξεκίνησε από τη μελέτη που δημοσιοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στη Γερμανική Βουλή, όπου εκτιμάται ότι για να μπορέσει η Γερμανία να αντέξει την πίεση της παγκόσμιας ύφεσης, χρειάζεται να ρίξει στην επόμενη δεκαετία τα εργατικά κόστη της κατά 40%. Πώς θα το πετύχει αυτό, εάν δεν φέρει δουλικό εργατικό δυναμικό? Μιλάμε για τους μετανάστες, γιατί είναι δούλοι, σαν δούλους τους φέρνουν. Λοιπόν, όμως, για να το κάνει αυτό ρυθμιζόμενα η Γερμανία και η Ολλανδία και οι περί αυτό χώρες, πρέπει να υπάρχουν αποθήκες ψυχών. Ώστε να παίρνουν αυτούς που τους χρειάζονται, να τους χρησιμοποιούν για ένα χρονικό διάστημα, να τους πετάνε πάλι πίσω, να παίρνουν καινούργιες οδιές και πάλι έτσι, για να μπορούν να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση για αυτούς μέσα. Είναι μια πολιτική μεταναστευτική που την ακολουθούν και οι Αμερικανοί. Όποιος έχει ζήσει στην Αμερική ξέρει ότι κάθε περίπου χρόνο περνάνε 1 εκατομμύριο μετανάστες λαθρέοι από το Ρίο Γκράντε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βεβαίως είναι απόλυτη Λατινική Αμερική, εκ των οποίων 370.000 είναι ανήλικα παιδιά. Αυτούς τους αξιοποιούν για το χρόνο, είτε στις φάρμες, είτε στα sweatshops, δηλαδή στα φασοτατζίδικα που δουλεύουν απίστευτες ώρες. Όταν ολοκληρώνει ένας κύκλος που αρχίζει πλέον ο λαθρέος να διεκδικεί βίζα, μόνιμη δουλειά, καλύτερα μεροκάμ τα λοιπά, τους στέλνουν όλους πίσω και φέρνουν καινούργιες φουρνιές σε αυτήν την ιστορία. Το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό το ρόλο που παίζει το Μεξικό σε αυτή τη μεταναστευτική πολιτική για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα καλείται να το παίξει για τους Γερμανούς και τους Βορειοευρωπαίους. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την περίεργη, ξαφνική έκρηξη μεταναστευτικού κύματος προς τα δω. Το δεύτερο, για πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το πρώτο πράγμα βασικό που πρέπει να γίνει είναι να τσακίσουμε εκείνο το κύκλωμα που τους φέρνει εδώ. Άκουσα ορισμένους να λένε ιδιονυμικό το αδίκημα που διαπράττει ο λαθρομετανάστης. Εγώ θα έλεγα ιδιονυμικό το έγκλημα αυτού που τους φέρνει εδώ. Γιατί ξέρετε, αν συλληφθεί αυτός ο έμπορας, 1 με 2 μήνες και όξω από εδώ. Τίποτα, δεν πειράζεται, εξαγοράζεται και ποινή κτλ. Το κύκλωμα πρέπει να τσακιστεί. Το κύκλωμα. Και το κύκλωμα έχει και βιτρίνα, η ΜΚΟ, και βάθος υποκόσμου. Πώς μπορεί να χτυπηθεί αυτό? Πρώτον, φεύγοντας από τη Σέγγεν και από τις συνθήκες του Δουβλίνου. Γιατί το κάνει η Ουγγαρία? Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Γιατί το έκανε η Μάλτα? Όταν αντιμετώπιζε πριν ένα χρόνο με την Αραβική Άνοιξη, αν θυμάστε. Αραβική Άνοιξη. Εισαγωγικά. Αυτό που έγινε κάτω στην Τινησία, μάζες Τινησίων προσφύγων, οι οποίοι πηγαίνουν προς τη Μάλτα. Είπε ξαφνικά, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Τους έβγαλε λοιπόν ταξιδιωτικά χαρτιά και τους έστειλε στην Ιταλία. Τους έστειλε πίσω η Ιταλία στη Μάλτα? Όχι. Τολμούσε. Και έτσι τελείωσε.
Έτσι λοιπόν φεύγουμε από αυτό το καθεστώς και εφαρμόζουμε τα δέοντα με βάση τον νόμο μας και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δηλαδή που λέει η ύπατη αρμοστία περί προσφύγων και μεταναστών. Τους δίνουμε τα έγγραφά τους και πάνε εκεί που θέλουν. Οι εξεγέρσεις, για παράδειγμα, στην κομμή από αυτές ήμουνα εκείνες τις μέρες στα Δωδεκάνησα. Ξέρετε γιατί γίνονται? Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται ιδιαίτερα στην ΚΟ είναι Σύριοι. Αυτοί οι περισσότεροι έχουν χαρτιά και έχουν και χρήματα. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πούμε, δουλεμπόριο με την ιστορία. Τι κάνουν τώρα? Τους παρακρατάνε τα χαρτιά, τους αφήνουν να μένουν σε παρτέρια. Δηλαδή μιλάμε κατάσταση τραγική και δεν τους αφήνουν τα χαρτιά να πάνε Γερμανία, αφού από Γερμανία θέλουν να πάνε. Σου και γάτους κάτι σπέδωνουμε εμείς. Επειδή πληρώνονται με το κεφάλι. Στην ελληνική κυβέρνηση δίνονται 600 ευρώ. Τώρα, στην τελευταία συνάντηση των υπουργών περί του μεταναστευτικού, συζητήθηκε να δοθεί 6.000 για το κεφάλι, αρκεί να δηλώνει ο ερθρομετανάστης πρόσφυγας. Γι' αυτό και η κυρία Χριστοφιλοπούλου έλεγε, εντάξει παιδιά, μην τους λέμε οι μετανάστες, ας τους πούμε πρόσφυγες. Γιατί από 600 πάει 6.000. Και βέβαια δεν αφορά τον εξαθλειωμένο, αφορά το κύκλωμα. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει, καθότι η καταστροφή αυτών των χωρών συνεχίζεται από τις γνωστές χώρες και έχει και πρόταση του Λεωνίδα ήταν και την έχουμε υιοθετήσει, ότι όποιος συμμετάχει στην καταστροφή μιας χώρας να υποχρεούται να περιθάλπτει τα θύματα της. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κύριος Ρέντζι να φωνάζει τώρα, επειδή οι Λίβοι κατά δεκάδες χιλιάδες πηγαίνουν στην Ιταλία, πρώτος δεν ξεκίνησε το βομβαρδισμό της Λιβύης, επί Κατάφη, δεν κατάλαβα. Να υποχρεούται να περιθάλπτει τα θύματα. Η Γερμανία ξεσκίσει τη Μέση Ανατολή. Από πού και ως πού δηλαδή πρέπει να φορτωθεί η Ελλάδα τα δικά της θύματα. Και φυσικά, με τον ανθρώπινο τρόπο. Δεν λέμε ούτε να σκοτώσουμε, ούτε να πνίξουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Να τους περιθάλψουμε. Με χώρους υποδοχής, πραγματικά, ως στρατόπεδα. Χώρους υποδοχής, όπου ταυτοποιείται ο καθένας που μπαίνει, να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμη και αν λέει ψέματα, δεν τρέχει τίποτα με την ταυτοποίηση και τη δημοσιοποίηση της ταυτοποίησης. Ξέρει όπου και να βρεθεί οποιοδήποτε κράτος και τέλος πάντων τα διεθνή όργανα, ιδιαίτερα η ύπατη αρμοστία, ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Ποιος είναι αυτός, από πού μπήκε, τι ήταν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, όλα αυτά. Ταυτοποίηση. Δεύτερο, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολλοί από αυτούς έρχονται με επιδημίες, ασθένειες, πράγματα, τα οποία αποτελούν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να τους αφήνεις έτσι. Πρέπει να τους φροντίζεις. Και μετά, ακόμη εγώ είμαι υπέρ και το να δούμε, τους δίνουμε τα ναύλα. Μαζί με την ύπατη αρμοστία και τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Το 99,9% θέλει να φύγει. Απλά τρανζιτ είναι σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους κατάμε εδώ? Και αν τους δείτε, έτυχε να με συγχωρείτε, να τους δω αυτούς που φέρανε από τα νησιά Σάμο και Μυτιλίνη με τα καράβια τώρα τελευταία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εξαθλίωση. Και τους πηγαίνανε οι αστυνομικοί, δεν φταίνει οι αστυνομικοί βέβαια, οι εντολές αυτές ήταν, με τα κλομπ λες και κάνανε γαλόπουλα. Πώς να το πω, τι να σας πω, τέτοιο πράγμα δεν μπορούσα να το ζει. Δεν το έχω ξαναδεί. Στις τηλεοράσεις έχω δει βεβαίως εικόνες από το κοσμικές καταστάσεις, αλλά τέτοιο πράγμα. Μανάδες με δύο μωρά. Ξαθλίωση άνευ προηγουμένου. Οι άνθρωποι να κοιτάνε στο υπερπέραν, ούτε που ξέρουν από πού τους πάνε, τι κάνουν, τίποτα. Αυτό πρέπει να λήξει. Είναι τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα και για τη χώρα μας. Και πρέπει να λήξει. Και στο κάτω γραφής, εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα και φυλάτουμε εμείς τα σύνορά μας, όχι η Frontex, ούτε το ΝΑΤΟ που προσφέρθηκε. Αν έχετε προσέξει πριν την προηγούμενη εβδομάδα, το ΝΑΤΟ προσφέρθηκε να στείλει αεροπλανοφόρα να αντιμετωπίσει το προσφυγικό θέμα. Με αεροπλανοφόρα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εμείς τα σύνορά μας θα τα φυλάμε όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τον ανθρωπιστικό τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις κεράκι του προϊόντος παγκόσμιας πολιτικής των ισχυρών δυνάμεων, να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Και αν μου λύσετε την εξίσωση που λέει ποια θα είναι η ισοτιμία της νέας δραχμής στο Ισλαμαμπάντ, στην κεντρική της τράπεζα, θα σας πω εγώ τι ροή μεταναστών θα έχουμε στην Ελλάδα όταν θα φύγουμε από το ευρώ. Έτσι, για να τα βάζουμε όλα κάτω και να καταλαβαίνουμε σωστά τα πράγματα.
Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα και οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία των ισχυρών σωστότερα δεν μπορεί να λειτουργήσει στη φάση αυτή που είναι παρά μόνο με 30 έως 50 εκατομμύρια κυριολεκτικά δούλους. Και για να μπορέσει να παράγει αυτό το εργατικό δυναμικό πρέπει να εξολοθρεύσει χώρες ολόκληρες και να παράγει ένα μεταστατικό κύμα της τάξης των 500 εκατομμυρίων ψυχών παγκόσμια. Αυτό το λέει η τελευταία μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δεν τα λέω εγώ. Παγκόσμια Τράπεζα τα λέει. Στην Αχαΐα έχουμε βρεθεί μάρτυρες ενός φαινομένου πολιτικού αριβισμού με την Αχαϊκή Τράπεζα. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Το οποίο το καρποθήκανε κομματικά, τα αρπάξανε και εξαφανιστήκανε. Με αφορμή αυτό το φαινόμενο που είμαστε όλοι μάρτυρες και γνωρίζουμε τις συνιστώσεις του, άμα μπορείτε να μας το ανάγετε και στο πανελλήνιο και στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τα κενά και τα θολά στοιχεία που μπορεί να ξέρουμε εμείς ως πολίτες, δώστε λίγο φως στις σκιές του θέματος αυτού. Καταρχάς να σας πω μόνο ότι η πρώτη μεγάλη κατάρρευση τραπεζών αποταμιευτικών τραπεζών έγινε το 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρωτοπόρα σε αυτά τα ζητήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν όταν το Κογκρέσο έκανε έρευνα, δηλαδή τι έγινε, γιατί έχουν αυτό το καλό, κάνουν έρευνα. Εμείς εδώ κάνουμε συγκάλυψη, δεν κάνουν ποτέ έρευνα. Λοιπόν, ανεξάρτητα αν βάζουν εισαγγελέα ή οτιδήποτε άλλο, συγκάλυψη. Δεν θέλει ο εισαγγελέας ενδεχομένως η εξουσία, έτσι. Όταν καλέσανε τον επικεφαλής Ομοσπονδιακής Αρχής που επόπτευε τις τράπεζες και τον ρωτήσανε, μα καλά ρε, τι φταίει. Και έγινε χαμός, φάγαν τα λεφτά το κοσμάκι της αποταμιεύσης του. Είπε πολλά, αλλά θα σας πω μόνο την ατάκα που έμεινε στην ιστορία. Και καταγράφεται σε όλα τα βιβλία τραπεζικής. Ο καλύτερος τρόπος για να ληστέψεις μια τράπεζα είναι να σου ανήκει. Πολύ δε περισσότερο εάν η κεντρική τράπεζα είναι ιδιωτική. Όπως είναι η Fed στις ΗΠΑ, όπως είναι σε εμάς εδώ. Είναι ιδιωτική, ανώνυμη εταιρεία. Με μητρό μετόχων που κανείς δεν γνωρίζει. Φανταστείτε τη ληστεία που γίνεται σε αυτή την ιστορία. Είναι πανεύκολο να ληστέψει μια τράπεζα σήμερα. Πανεύκολο. Πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχουν ελεκτικές αρχές. Δεν υπάρχουν. Πείτε μου εσείς, ποιες ελεκτικές αρχές. Μέχρι πριν 3 χρόνια, μέχρι το δεύτερο μνημόνιο, ο έλεγχος ενέπεφτε στους περίφημους οικονομικούς αγγελείς. Θυμάστε, πάλε ποτέ. Μετά το δεύτερο μνημόνιο και ο έλεγχος πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή στον κλέφτη. Ο Αλ Καπόνε έχει το δικαίωμα, το μοναδικό δικαίωμα να ελέγχει τα τσιράκια του, τους μαφιόζους. Στην Αχαϊκή Τράπεζα τώρα δεν έχει... Δεν είναι ώρα να πούμε συγκεκριμένα. Ξέρω πρόσωπα και πράγματα για την ιστορία και το πώς έγινε και ποια κομματικά ταμεία πέσανε. Το μόνο που σας θέλω να σας πω για να μην γίνει ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή και αρχίσουμε να... με την ιστορία από προσανατολισμού του κόσμου, σας λέω δεν υπήρξε κόμμα που να μην έβαλε το χέρι του μέσα και να φάγε από το μέλι. Σας το λέω το σύνολο. Γι' αυτό δεν βγάλαν έξω τα αρχεία. Γι' αυτό ο εισαγγελέας παραιτήθηκε. Γι' αυτό δεν βγήκαν οι ανακρίσεις. Γι' αυτό δεν πήγε κανένας να αντιμετωπίσει δικαιοσύνη σε ανοιχτή σε ακροατήριο. Όταν θα μπούμε στα πράγματα και θα ανοίξουμε την ιστορία αυτή, θα δείτε όχι μόνο για την Αχαϊκή, για όλες τις συνεταιριστικές αυτές που κλείσανε. Για παράδειγμα την Πανελλήνια, τις κλέψανε 500 εκατομμύρια ευρώ που είχε στα διαθέσιμα στο ταμείο της. Και ποιος τα πήρε? Κύριος Σάλλας. Λοιπόν, έχει γίνει ο κακός, γιατί η Αττική Bank, λένε για την αγροτική, ότι έχουν γίνει, πώς ήταν τα δάνεια, πώς τα... Ας ανοίξουν το φάκελο Αττική Bank, που ανήκει στο Τσμέδε. Ας ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Και πώς γίνεται να είναι μονίμως διοικητής άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τα τραπεζικά ή τα χρηματοοικονομικά. Αλλά είναι κόμματα άνθρωπος. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά του Τσμέδε, και γιατί ξέρετε, το Τσμέδε ιστορικά είναι από τα πιο πλούσια ταμεία. Ήταν, μέχρι που το ληστέψανε.
Γιατί, γιατί οι μηχανικοί κατά κανόνα βγαίνουν αργά στη σύνταξη, πεθαίνουν γρήγορα, οπότε μένουν τα αποθεματικά. Όταν λοιπόν τα αποθεματικά βάλανε και αγοράσανε τράπεζα. Ενώ αντί να αυξήσουν τις παροχές, το αυτονόητο δηλαδή, να αυξήσουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους. Όχι, να αγοράσουμε τράπεζα. Για να τα οικονομάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, το οποίο το είπε ο κύριος Τουρνάρας στη Βουλή. Ότι τα τελευταία 6 χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή κεφάλαια τα οποία χρειάστηκαν να δοθούν στις τράπεζες για να διασωθούν, λέει, 500 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. 500 δισεκατομμύρια σε μια χώρα όπου μεταβίας το προϊόν είναι 172 δις. Το ετήσιο προϊόν. Πού πήγαν όλα τα λεφτά αυτά? Το άλλο παράδειγμα. Να πάμε, αυτά είναι επίσημα στοιχεία, δεν ψάχνουμε συνωμοσίες και τέτοιες ιστορίες. Τα σημεία, για να κάθομαι να σκεφτόμαστε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, το πρώτο εξάμεινο του 2015, οι τράπεζες δανείστηκαν από το Ευρωπαϊκό Σύστημα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 122 δισεκατομμύρια. Σωστά. Ωραία. Ερώτημα. Τι θα θέλανε? Πού πήγαν τα 122? Δάνεια δεν γίνανε, διότι δεν δίνουν δάνεια. Η δανειακή, πώς το λένε, ο νέος δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα πέφτει. Προς το δημόσιο έτσι αλλιώς δεν γίνεται, μόνο μια αναπαραγωγή, μια αναχρηματοδότηση με τα έντονα γραμμάτια. Ασήμαντη. Αλλά δεν υπάρχουν δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα. Δεν αυξάνεται ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα. Άρα τα 124, τα 122 δεν πήγαν σε δανεισμό. Σε νέα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα. Μας είπανε, βεβαίως, το φυσιολογικό είναι να κάλυψαν τα περίπου 40 δισεκατομμύρια που φύγαν από καταθέσεις. Το δέχομαι. Ωραία. Χρησιμοποίησαν 40 δισεκατομμύρια που φύγαν από καταθέσεις. Σωστά. Ωραία. Τα υπόλοιπα. Πού χρησιμοποιήθηκαν? Τα υπόλοιπα είναι μαύρες χρηματοδοτήσεις που κυκλοφορούν μέσω των τραπεζών προς διάφορες κατευθύνσεις και πολιτικές και επιχειρηματικές και οργανωμένο έγκλημα προκειμένου να συνεχιστεί αυτό που λέμε βιομηχανία ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σας πληροφορώ ότι με βάση διεθνείς εκθέσεις και τα διεθνή ιδρύματα, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν, οι εγχώριες, δεν είναι ελληνικές, ελέγχονται από trust fund, από funds του εξωτερικού και όλα αυτά τα πράγματα και περίεργες ιστορίες και όλα αυτά. Βεβαίως έχει πάρει μεγάλο κομμάτι τώρα με την ανακεφαλοποίηση το κράτος, όχι το κράτος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το εγχώριο ταμείο. Αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο, η διοίκηση παραμένει εκεί που ήταν πάντα και ο έλεγχος των τραπεζών. Είναι οι πρώτες στην Ευρώπη σε ξέπλυμα επιχειρηματικού, πολιτικού και οργανωμένου εγκλήματος μαύρου χρήματος, οι τράπεζες. Δεν έχετε παρά να μπείτε, ας πούμε, στο Global Financial Integrity, είναι ένας διεθνής οργανισμός που βγάζει κάθε χρόνο εκθέσεις για το πώς κινείται το μαύρο χρήμα στην παγκόσμια οικονομία. Δείτε εκεί τι γίνεται. Είναι χαρακτηριστική η έκθεση που λέει ότι το 2011 και το 2012 από τις ελληνικές τράπεζες έφυγαν στο εξωτερικό μαύρα, όχι κατεγραμμένα δηλαδή, μαύρα 100 δισεκατομμύρια. Δείτε τότε, σε αυτό το χρονικό διάστημα, πόσο δανείστηκαν οι εγχώριες τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τόσα. Δανείζονται, δίνουμε εγγύηση, εμείς κάνουμε ανακεφαλαιοποίησης ο Έλληνας φορολογούμενος για να καλύπτουν μαύρο χρήμα. Να γιατί πρέπει να μπει εισαγγελέας και καθαριστής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και όποιος έχει την αυταπάτη ότι κοινοβουλευτικό κόμμα σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρατάει την αυταπάτη του, βεβαίως. Και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι στο Σύριο είναι ο κουμπάρος μου και όπου να είναι θα έρθει να με πάρει. Μπορώ να το πιστεύω, βεβαίως. Όπως επίσης να πιστεύω ότι σε αυτόν τον τόπο ο μόνος υπουργός που έχει κλέψει είναι αυτός που είναι φυλακή. Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Οι άλλοι είναι τίμοι. Βέβαια, μπορεί να έχουν χαθεί. Σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο που λέγαμε προηγουμένως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έχουν χαθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό
εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τα οποία τα είχε επισημάνει στις εκθέσεις του. Αλλά ο μόνος που έκλεψε αυτή τη γη, σε αυτή τη χώρα, είναι ο Τσοχατζόπουλος. Υπάρχει κανένας άλλος. Αν ναι, και ο κύριος από πάνω, που του δώσανε και εξιτήριο τώρα, γιατί, ξέρετε τώρα, έκλεψε μόνο 35-40 εκατομμύρια, πόσα είναι. Άλλο πράγμα 35-40 εκατομμύρια και άλλο να αρπάξει ένα ψωμί για την οικογένειά σου. Άμα αρπάξει ένα ψωμί για την οικογένειά σου, γιατί πεινάει, ισόβια. Ενώ 35-40 εκατομμύρια είσαι αξιοπρεπής κυρίως και σε βγάζουν στα 10 χρόνια έξω. Έτσι, να συνεχίσεις, ρε παιδί μου, το ευάρεστο έργο σου. Στην Ελλάδα, μόνο ένας δήμαρχος και ένας υπουργός. Όλοι οι άλλοι είναι, τι να σας πω. Βεβαίως, όταν θα ανοίξουμε τα κοιτάπια, θα τρελαθούμε για το πώς φύγανε τα 3 εκατομμύρια από τη χώρα. Το πώς λαιλατήθηκε αυτή η χώρα. Το πώς γίνεται, για παράδειγμα, μόνο το 98 με το 2000, να φεύγουν από αυτή τη χώρα στο όνομα 60 φυσικών προσώπων 175 δισεκατομμύρια ευρώ τωτινές τιμές. Από πού προήλθαν? Από το χρηματιστήριο και τις ιστορίες της εποχής εκείνης. 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο ήταν το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2000. 60 φυσικά πρόσωπα. Πόσοι δικάστηκαν? Σε ποιους έγινε δικαστική έρευνα? Γιατί δεν ψάχτηκε το χρηματιστήριο? Γιατί δεν κάνανε αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί? Δεν λέω ότι οι Αμερικανοί είναι μητρόπολοι του καπιταλισμού. Η κυβέρνηση δουλεύει για τους τραπεζίτες. Μην τρελαθούμε. Αλλά όταν έπεσε η Lehman Brothers το φθινόπωρο του 2008, η κυβέρνηση δεν έτρεχε. Δεν έτρεξε. Αν και μπούσε ακόμη. Τότε ήταν ένα που άλλαζε η κυβέρνηση και ερχόταν ο Ομπάμα. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έτρεχε. Δεν έτρεξε. Α, παιδιά, πόσα θέλετε? 1,5-3, πάρτε τα. Όχι. Έβαλε τις ομοσπονδιακές αρχές μέσα. Έκαναν φύλο φτερό την τράπεζα. Βρήκαν ακόμη και τις ατασταλίες της ελληνικής κυβέρνησης που είχε μαύρο λογαριασμό στη Lehman Brothers για να πληρώνει κάποιους. Μάλιστα, αν θυμάστε, το 2012-2013 υπήρχε hacking στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σωστά. Τότε βγήκανε πάρα πολλά έγγραφα στη δημοσιότητα. Ανάμεσα σε αυτά τα έγγραφα της δημοσιότητας ήταν το αίτημα των Αμερικανικών Ομοσπονδιακών Αρχών να εξηγήσει η ελληνική κυβέρνηση τον ειδικό μαύρο λογαριασμό που έχει στη Lehman Brothers. Τι δουλειά έχει κινούμενο αναμήνα λογαριασμό μαύρο με 1,5 εκατομμύριο δολάρια? Πού πήγαιναν αυτά τα λεφτά? Τις δίνανε 40 μέρες. Τις δώσανε τρεις ευκαιρίες να εξηγήσει. Διαφορετικά θα δεσμεύανε τα λεφτά, όσα λεφτά βρίσκανε μέσα, υπέρ του Αμερικανικού Δημοσίου. Κανένας στην κυβέρνηση δεν απάντησε. Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται, πάρουμε μια ιδέα το τι γίνεται, πόσο μπλεγμένη η κατάσταση και τη δίκτυο που υπάρχει. Αφού λοιπόν βρήκαν όλα αυτά που βρήκαν, καλέσαν τους διευθυντές της τράπεζας. Τους μεγάλους, CEO και λοιπά. Τους λέει, ελάτε ρε μάγκες, κοιτάξτε πώς έγινε η κατάρρευση της τράπεζας. Τι έχετε να πείτε? Η απολογία τους δεν ήταν ικανοποιητική για τους εισαγγελείς και τις ομοσπονδιακές αρχές και τώρα απολαμβάνουν τη φιλοξενία του Αμερικανικού συστήματος, σοφρονιστικού συστήματος. Φυλάκα. 40 διευθυντές της Lehman Brothers. Θα ήταν και ο κύριος Θεοχάρης, βουλευτής του ποταμίου, αλλά τη σκαπούλα τελευταία στιγμή το διασώσανε για να το φέρουν εδώ να μας αλλάξει τα φώτα. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, αλλά ελπίζω να εισπράξει πολύ σύντομα αυτό που το αξίζει βεβαίως. Μεγάλος επαγγελματίας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα που γίνεται και νομίζω ότι ακόμη και εμείς που ασχολιόμαστε με αυτά τα πράγματα και ψάχνουμε τα πράγματα, θα εκπλαγούμε όταν θα ανοίξουμε τα κοιτάπια. Θα εκπλαγούμε με το τι θα βρούμε. Καλησπέρα σας, Καζάκη. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Χρήστο με λένε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη, γρήγορα, να μιλήσει κάποιος άλλος.
Δεν σας έχω ακούσει καθόλου να μιλάτε, γιατί είστε ένα καινούριο κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή και σίγουρα το πρόγραμμά σας δεν γίνεται μόνο το οικονομικό. Δεν σας έχω ακούσει να μιλάτε για την παιδεία, για την εξωτερική πολιτική, για, για τα εσωτερικά θέματα. Καλό είναι να τα ακούσουμε και αυτά από εσάς. Και δεύτερον, κάτι άλλο που με, το πιο βασικό που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτοί οι Ευρωπαίοι έχουν ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Το Delta Ντάφ το έχουμε δει σε άλλες χώρες. Εσείς λέτε να βγούμε από το ευρώ. Μπορούν να πει το Delta Ντάφ, κοιτάξτε κύριε στην Ελλάδα, εμείς δεν φταίμε τίποτα. Ήρθατε εσείς σε εμάς, τα φάγανε οι πολιτικοί σας, εσείς τα ίδια τα είδατε προηγουμένως. Άρα γιατί να βγείτε από το ευρώ, κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο οι ξένοι. Κάπου αλλού πρέπει να ζητήσουμε τις ευθύνες. Γιατί εμένα πριν έρθει το Delta Ντάφ, η ζωή μου ήταν πολύ πιο καλύτερη. Είχαμε καλύτερο μισθό, 400 ευρώ παραπάνω, ιδιωτικός υπάλληλος, δεν κρέμα το πω. Πέραγα μια χαρά και τις διακοπούλες που είχα. Και γενικά ήταν καλύτερη ζωή. Απλώς πολίτης είμαι. Άρα, γιατί φταίνει οι ξένοι. Γιατί έτσι όπως μας λέτε να βγούμε από το ευρώ, είναι σαν να φαντάζομαι, έτσι, δεν ξέρω και πολλά από οικονομικά, απλώς σας παρακολουθώ και στο ίντερνετ πολλές φορές, ότι έχει έρθει ένας κακός μπαμπούλας να φάει την Ελλάδα, να την κυνηγήσει. Κάτι συνωμοσιολογίες ακούμε. Εγώ όμως ξέρω ότι από το 99 και μέχρι τώρα σκάνδαλα, σκάνδαλα, διαφθορά, δεν ακούμε τίποτα άλλο. Άρα, αυτοί μας φταίνε μόνο οι ξένοι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καταρχάς, εγώ δεν ακούσα αυτά τα πράγματα από μένα. Όχι, έτσι. Λοιπόν, εγώ τι έχω πει. Έχω πει ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ολιγαρχία, οικονομική και πολιτική. Έχει λυσάξει αυτόν τον τόπο, το λέει λατή, ποτέ συνέχεια επί δεκαετίες. Δεν έχει αφήσει πέτρα επί πέτρας. Έτσι. Τώρα που ήρθε η ώρα της χρεοκοπίας, γιατί όλα αυτά τα πλήρωνε ή είχαν αντανάκλαση στη φοβερή, στο φοβερό χρέος της χώρας. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα του να δούμε ποιος φταίει και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χρέος, τι κάνανε αυτοί οι μάγκες. Τι κάνανε. Συνεννοηθήκαμε με τους δανειστές για να το φορτωθούμε εμείς. Ο απλός κόσμος. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Οι δανειστές δεν τους ενδιαφέρει. Οι δανειστές σου λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Μπορείς να πουλήσεις τα σημικά του σπιτιού, να πουλήσεις και το σπίτι. Άμα πουλήσεις και τη γυναίκα και το παιδί σου, ακόμη καλύτερα. Θα μπορώ να μην πληρώσεις. Θα τα πάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Αυτό τι ενδιαφέρει. Τώρα, αν έχεις μέσα στο σπίτι σου τον μπατζανάκι σου που λέει «Ω, πουλατά» και εσύ το κάνεις, τι να σου πω. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι να ξεφορτώσεις το μπατζανάκι. Έτσι. Να ξεφορτώσεις όλους αυτούς που μας φέρανε εδώ. Ή όλους αυτούς που βάλανε πλάτη για να μας φέρουν εδώ. Γιατί, για παράδειγμα, το να μην λες ότι «Για κοιτάξτε να δείτε, μας πάει σε καταστροφή αυτή η πορεία, έστω και αν δεν συμμετείχες». Να γιατί, για παράδειγμα, εμείς δεν είχαμε καμία αυταπάτη για τον κύριο Τσίπρα. Και εφόσον μου λέτε ότι με έχετε παρακολουθήσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ανέλησα το τι θα συμβεί με τον κύριο Τσίπρα χρόνια πριν συμβεί αυτό. Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν αντιστάθηκε σε αυτό που γινόταν. Ποτέ δεν προειδοποίησε τον ελληνικό λαό γιατί ότι θα συνέβαινε. Το μόνο που έλεγε είναι διαχειριστικά. Αυτό ξέρεις, όχι έτσι ή αλλιώς. Την εποχή που λέγαμε εμείς χρεοκοπία ολοκληρωτική. Αυτός ο κύριος έλεγε και. Α, θυμάστε, αλλά έχουμε κοντή μνήμη. Το 2010 έλεγε «Παραμύθι χωρίς δράκο είναι η χρεοκοπία στην Ελλάδα». Να όμως που δεν ήταν καθόλου παραμύθι και είχε πολλούς δράκους, όχι μόνο ένα, κυρίως εγχώριας εσοδείας. Ανάμεσά τους και ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι, ξεκινάει από εδώ. Δηλαδή, ακόμη και αν γλιτώσουμε από τους δανειστές, αν δεν γλιτώσουμε από την τόπια μαφία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξανά μάνα τα ίδια θα έχουμε. Όταν, για παράδειγμα, σας πω ένα άλλο παράδειγμα, στην ιστορία μας, το 1932 πάλι πήγαμε σε χρεοστάσιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελευθέριος Βενιζέλος τότε, κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είδε και από είδε, αφού έκανε ό,τι του είπαν οι δανειστές, οι ξένοι δανειστές, λοιπόν, ιδιωτικοποίησε τα πάντα. Τότε οτιδήποτε αφορούσε ηλεκτροδότηση, τα έδωσε στην Bowers. Οτιδήποτε αφορούσε νερό, ύδευση, υπόγεια ύδατα, επιφανειακά ύδατα, άδευση, τα έδωσε στη Foundation, Αμερικανική Πολιτική κτλ. Υπέγραψε τη συμφωνία Coopers, όπου δόθηκαν όρος ορθός πλούτος της χώρας σε μια Αμερικανική Πολυεθνική. Τα είχε ιδιωτικοποιήσει όλα. Ό,τι του ζητούσαν οι δανειστές. Επειδή πλήρωνε σε χρυσό, παρακαλώ, τότε πληρωνόντουσαν τα χρέη. Είδε από είδε όμως σε κάποια στιγμή, γιατί πίστευε ο Βενιζέλος ότι βεβαίως η Βρετανία δεν θα μας αφήσει έτσι ξεκρέμαστος. Και όταν μας άφησε ξεκρέμαστος, βεβαίως όπως είναι αυτονόητο ότι θα γινόταν, το 1932 κήρυξε χρεοστάσιο. Μονομερός, παρακαλώ, λέγοντας ότι σταματάμε να πληρώνουμε προκειμένου να διασωθεί η χώρα και ο λαός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας εσωτερικός αγώνας.
Το πρόβλημά μας δεν ήταν με τους ξένους. Οι ξένοι γαυγίζανε, κάνανε, έδειξαν, αλλά πόλεμο δεν κάνανε. Αποκλεισμό στην Ελλάδα δεν κάνανε. Και βεβαίως η Ελλάδα ήταν πολύ πιο αδύναμη τότε από ό,τι είναι σήμερα. Παράδειγμα, 5 εκατομμύρια πληθυσμός με 1.200.000 πρόσφυγες. Καταστροφή του 22, τραπεζούντα κτλ. Είχαμε βγει από 10 χρόνια πολέμων, 1912-1922. Η φτώχεια ήταν τρομερή. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Δεν υπήρχε κοινωνικό λεγόμενο κράτος, παροχές, δηλαδή τίποτα από όλα αυτά. Είχε κλείσει τα μισά γυμνάσια στη χώρα κατά πέτυση των δανειστών. Ήδη και από ήδη έφτασε στο σημείο η χώρα πραγματικής κατάρρευσης και είπε το απλό. Σταματάμε εδώ, χρεοκοπούμε τις τράπεζες αντί να χρεοκοπούμε τα γυμνάσια και τα σχολεία και ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Βάζουμε ένα νόμο που απαγορεύουμε τις αγωγές και για πρώτη φορά αρχίζει και ριζώνει η βιομηχανία σε αυτόν τον τόπο και αρχίζει ανάκαμψη. Σε 6 μήνες μέσα οι εργατοϋπάλληλοι για πρώτη φορά αποκτούν συντάξεις. Με πρίκα στο ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως ονομάστηκε τότε, Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά ονομάστηκε ΙΚΑ, 800 εκατομμύρια δραχμές ώστε να μπορούν να πληρωθούν συντάξεις χωρίς να έχουν καταβληθεί εισφορές. Δηλαδή από τους εργατοϋπάλληλους που βγαίνανε στη σύνταξη τότε, που όμως δεν είχαν πληρώσει εισφορές το προηγούμενο διάστημα. 800 εκατομμύρια. Βεβαίως ο αγώνας ήταν εσωτερικός κυρίως. Δεν υπήρχαν κίνδυνοι τόσο μεγάλοι από το εξωτερικό. Εσωτερικός. Γιατί αρχίσανε τότε οι μεγαλοκαρχαρίες. 800 εκατομμύρια για εργατοϋπάλληλους. Τα φάω εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα βιβλίο που είχε γράψει τότε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πρόεδρος του οργανισμού, τότε βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, που λέει πως εκεφαλαιοκράτε ωρέγονται τα αποθεματικά του νέου ασφαλιστικού οργανισμού. Έτσι, Παναγιώτης Κανελόπουλος, Λαϊκό Κόμμα. Δεν ήταν κανένας κομμουνιστής ο άνθρωπος, ούτε αριστερός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έλεγε το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρχουν συντάξεις, παιδιά, να προστατεύεται ο εργαζόμενος. Δηλαδή, τα αυτονόητα. Και ξεκίνησε ένας φοβερός αγώνας, που κατέληξε για τη δυστυχία μας στην 4η Αυγούστου του 1936, όπου βεβαίως και ασφαλιστικά λαϊλατήθηκαν και έγινε ο κακός χαμός και πληρώθηκαν οι δανειστές, ενώ μέχρι τότε ο ελληνικός λαός δεν επέτρεπε να συζητηθεί καν η πληρωμή των χρεών. Με κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, ιστορίες. Λοιπόν, άρα το βασικό μας πρόβλημα ξεκινάει από εδώ. Έχετε δίκιο απολύτως. Άμα δεν ξεμπερδέψουμε αυτό το πολιτικό προσωπικό, βέβαια, να ξεμπερδέψουμε τι σημαίνει. Να ξεμπερδέψουμε με αυτή τη φάρα, γιατί προσέξτε, το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν γίνεται να ξεφορτωθούμε κάποια πρόσωπα, να μπουν άλλοι στη θέση τους με την ίδια νοοτροπία και λογική. Γιατί προσέξτε, βεβαίως στον άμβονα βλέπουμε ποιοι είναι, αλλά στον προθάλαμο υπάρχουν πολλοί που λένε φάωμεν, να φάωμεν, να φάωμεν. Το θέμα είναι να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο να είναι φιλικό προς τον πολίτη, να είναι δημοκρατικό, να μπορεί ο πολίτης να έχει το βασικό και πρωτεύοντα ρόλο. Και λέτε, δεν έχουμε πει, δεν έχει βρεθεί η ανάγκη να πούμε δυστυχώς. Γιατί το κυρίαρχο είναι το οικονομικό πρόβλημα. Αλλά για παράδειγμα, για μας είναι αδιανόητο το Υπουργείο να δουλεύει όπως δουλεύει σήμερα. Αδιανόητο. Το Υπουργείο πρέπει να είναι ανοιχτό στον Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι το αφεντικό. Αυτός πρέπει να μπαίνει μέσα. Ο Υπουργός και οι αξιωματούχοι είναι οι υπηρέτες του. Δεν είναι αφεντικά του. Δεν είναι ο Κοτσάμπασης, ο σύγχρονος Κοτσάμπασης. Έτσι, εμείς πιστεύουμε ότι, για παράδειγμα, το κάθε Υπουργείο, βεβαίως αναδιαθρωμένο, όχι αυτά τα πράγματα που κάνουμε, φτιάχνουμε Υπουργεία για να βολεύουμε τους φίλους μας ή τους συμμετέρους. Λοιπόν, πρέπει να διοικείται από μία επιτροπή, η οποία να προεδρεύει ο Υπουργός για να βάζει την υπογραφή και να ισχύει συνταγματικά η απόφαση, αλλά εκεί, εκτός από τις συλλογικότητες του λαού στο συγκεκριμένο τομέα, εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους επιστημονικούς φορείς που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να έχει θέση όποιος πολίτης θέλει να δράσει, να συμβάλλει, να παλέψει ώστε να περάσουν τα ζητήματα, να έρθει ο φρέσκος αέρας της κοινωνίας στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Και έτσι να αλλάξει, να αρχίσει να αλλάζει το κράτος, να αρχίσει να αποκτάει πραγματικές βάσεις στην παιδεία,
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί τη χρειάζεται μεγάλη. Το ξέρετε ότι από τις 5 Μαρτίου 2010, ο κύριος Γκαμπ, το Πασόκ δηλαδή, για να μην λέμε τώρα ο Παπαντρέα, να τρελαθούμε, γιατί μας λέει η Φόφη ότι είμαστε νέο κόμμα. Το Πασόκ υπέγραψε, χωρίς να φέρει στην Ελληνική Βουλή μέχρι σήμερα κανένα από τα κόμματα, έτσι, που περάσαν από την κυβέρνηση, υπέγραψε τη λεγόμενη ελληνογερμανική εταιρική σχέση, που ανάμεσα στα ζητήματα που παρέδωσαν οι ελληνικές αρχές στη Γερμανία είναι η συγγραφή των νέων βιβλίων ιστορίας που θα διδάσκονται στο δημοτικό και στο γυμνάσιο στην Ελλάδα. Και όπως διάβασα σε μια συνέντευξη του Υφυπουργού Παιδείας της Μέρκελ σε μια γερμανική εφημερίδα, λέει πρέπει να οικοδομήσουμε μια σχέση φιλίας με τους Έλληνες. Να μάθουν οι Έλληνες πώς οι Γερμανοί φρόντισαν για το καλό τους. Από την εποχή του Όθωνα, της Βαβαροκρατίας, ήρθαμε για να βοηθήσουμε αυτό το κράτος, το οποίο έχει πάσχει, πώς θα νομίζουμε, βυθιζόταν στον ανατολικό δεσποτισμό και είχε όλα αυτά τα χούλια, ας πούμε, του ανατολικού δεσποτισμού, να το κάνουμε σύγχρονο, δυτικό κράτος. Βέβαια, γιατί οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας τους λέγανε ξένη ακρίδα που ρήμαξε τον τόπο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι κάτι κακή. Αυτό γράφανε περί εθνικιστές, τους λένε σήμερα. Ενώ στην πραγματικότητα βεβαίως θα μας πούνε τι ωραία που ήμασταν επί Οθώνα, τι ωραία που ήμασταν με το διάδοχο Κωνσταντίνο και την προσπάθεια να τα βρει με τη γερμανική και την κεντρικές αυτοκρατορίες. Δεν έχει σημασία το ότι υπήρχε εθνικός διχασμός και τρογόμαστε μεταξύ μας. Α, όχι. Το καλό. Και βεβαίως πόσο φίλοι μας ήταν όταν ήρθαν εδώ και κάποιοι κακοί Έλληνες. Έτσι, σήκωσαν τα όπλα εναντίον τους. Ενώ, τι ζήτησαν οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε, δηλαδή, τι ζήτησαν. Έναν δρόμο ζήτησαν, να περάσουν, να πάνε στο Ρόμελ, κάτω, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό ζήτησαν. Ενώ, άμα είχαμε μια σύγχρονη κυβέρνηση τότε, και προσέξτε τώρα, προσέξτε πόσο ηλίθιοι ήταν οι Έλληνες τότε. Ο Πρωθυπουργός που ήταν ενταλμένος να υπογράψει την παράδοση της χώρας, εντάξει, αυτοκτόνησε. Τραπεζίτης κοριζής. Αυτοκτόνησε. Α, κουβλακία. Αυτοκτόνησε. Δηλαδή δεν πήγαινε το χέρι του να πάει να υπογράψει. Άκου. Καθεστωτικός, συστημικός, πώς να το πούμε, δεν ήταν ο άνθρωπος, ήταν τραπεζίτης ήταν. Δεν ήταν τίποτα καμιά, ας πούμε, σουφραζέτα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως, θα άμα είχαμε μια κυβέρνηση από αυτές που είχαμε τα τελευταία 6 χρόνια, ένα δρόμο θέλετε, 14. Ένα λιμάνι. Όλα τα λιμάνια. Πόσα έχουμε, 8. Πάτε τα. Γιατί δώσαμε τα 14 τόσα τώρα στην κρατική Fraport, που βεβαίως εντελώς τυχαία, επαναλαμβάνω, σύμπτωση, ως επίσημο εκπρόσωπο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όρισε τον κύριο Κοπελούζο. Χρηματοδότη όλων των κομμάτων της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων και της αριστεράς. Ο κύριος Κουπελούζος, Fraport, γερμανική κατά πλειοψηφία κρατική εταιρεία, 14, αλλά κατά τα άλλα τα μονοπόλια μας κάνουν κακό. Το να τα δίνουμε, είναι φοβερό. Εάν αυτό το πράγμα δεν το ξεριζώσουμε, δεν το πάρουμε πίσω, δεν φτιάξουμε, και βεβαίως ποιοι είμαστε εμείς που τα φτιάξουμε παιδεία. Διότι ποιος ήταν ο πολιτισμός μας. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, δηλαδή. Τι είμαστε. Όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, αγράμματοι, ξυπόλοιτοι που πολεμήσαμε τον εχθρό, και όλα αυτά τα πράγματα και κάτι ανοησίες και δεν δεχόμαστε και όχι λέγαμε και κάτι τέτοιες ανοησίες και δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί εμείς πολιτισμό τι έχουμε να κάνουμε. Ενώ θα έρθουν οι Γερμανοί, θα μας φτιάξουν τα βιβλία ιστορίας, θα μας φτιάξουν και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι αυτοί έχουν πολιτισμό προς εξαγωγή, βεβαίως. Πέστε μου αγαπητέ μου κύριε, εμείς έχουμε Dachau, έχουμε Auschwitz στην ιστορία μας, έχουμε Mauthausen. Έχουμε τέτοια πράγματα. Πώς τολμάμε να λέμε εμείς ότι μπορούμε να φτιάξουμε σύστημα παιδείας. Ενώ αυτοί. Χαγίλτρε. Τρέχει τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία το ότι έχουν φτιάξει 4 Ράιχ που έχουν κυλήσει την Ευρώπη από το 16ο αιώνα μέχρι σήμερα στον πόλεμο και στη σφαγή. Όχι. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Εμείς τι λέγαμε. Ελευθερία πάνω απ' όλα. Ελευθερία ή θάνατος, λέγανε κάτι
ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αγράμματη ιστορίες, αλλά που δεν εκβιάζονται για οπάνω. Προσέξτε, τραγικό, ε. Εμείς σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκε μια φιλοσοφία που έλεγε ότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Έτσι. Και μας κάνανε αρκούντος αγράμματος, ώστε να μην ξέρουμε και να μην είμαστε περήφανοι για αυτά που φυλάμε εδώ, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Έτσι. Και βεβαίως, κανένας από τα νέα παιδιά δεν μαθαίνει ποιος ήταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, παράδειγμα, που είχε γράψει ένα εκπληκτικό ποιηματάκι, πες το 19ο, αρχές του 20ου, που έλεγε για εκείνον τον καλόγερο, το Σαμουήλι, που έβαλε φωτιά στο κούκι, και απ' έξω ο Πήλιος Γούσης ως άλλος Τσίπρας του έλεγε «Τι κάνεις, ωραία, που είσαι κλεισμένος με πέντε λαβωμένους, τι θες να πετύχεις, τι θα πετύχεις». Ενώ ο Βελής σου τάζει να σε κάνει δεσπότη, αν παραδώσεις τα κλειδιά. Και αυτός ο Θεόμουρλος έβαλε φωτιά. Αλλά αυτά δεν τα διαβάζουμε στο δημοτικό. Εγώ τα πρόλαβα, ήμουν από την τελευταία γενιά. Την ιστορική γενιά της λογοτεχνίας μας, δηλαδή τους μεγάλους λογοτέχνες που είχαμε, και την πλημμυρίδα αξιών και προβληματισμού και γλώσσας και πώς να το πούμε, φοβερού πολιτισμού που είχε αυτή η ιστορική γενιά λογοτεχνών, αλλά δεν τη μαθαίνουμε σήμερα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας πλασάρουν ως ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια νεοκαλβινιστική, φασιστική θηριωδία. Αυτό ακριβώς. Αυτό για μένα, χοντρικά βεβαίως, κάποιος που ασχολείται περισσότερο με την παιδεία κτλ. Θα μπορούσαμε, θα έχουμε τη δυνατότητα. Δυστυχώς δεν μας προ... και ο Τσίπρας έπρεπε οπωσδήποτε. Ξέρετε, παρεμπιπτόντως, μια και λέμε για τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που παρέδωσε την παρέτηση της κυβέρνησής του. Όχι μόνο στους θεσμούς της χώρας, βεβαίως εξαίρεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι θεσμικά είναι ο τρίτος θεσμός, συνταγματικά, ο τρίτος θεσμός της χώρας. Όχι. Έδωσε στον κύριο Γιούγκερ, μετά στον κύριο Πάκη, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το φερόμενο ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, και δεν χρειάστηκε. Μάλιστα, τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Πάκης, τον κύριο Γιούγκερ, και ρώτησε, τι κάνουμε δεχτεί. Ο κύριος Γιούγκερ έκανε δημόσια δήλωση και λέει «Βεβαίως, γιατί βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ των εκλογών που δεν θέτουν θέμα των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί». Τέτοια δημοκρατία. Ναι, καλησπέρα. Θα μιλήσω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Σαν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κατεβαίνει για πρώτη φορά στη γη και βλέπει αυτό το διχασμό. Βλέπω ανθρώπους να είναι χωρισμένοι σε καλούς και κακούς, σε αφέντες και δούλους. Προφανώς οι καλοί είναι οι περισσότεροι και οι κακοί είναι οι λιγότεροι. Βλέπω λοιπόν οι λιγότεροι να έχουν κυριαρχήσει στους περισσότερους. Πώς θα μπορούσατε εσείς οι περισσότεροι να θεραπεύσετε, θα λέγαμε, να βοηθήσετε αυτούς που σας κυβερνάνε, δεδομένου ότι διακατέχονται από το σύνδρομο της εξουσίας. Δηλαδή είναι άρρωστοι, είναι ασθενείς. Πώς θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε, χωρίς να τους τιμωρήσετε και χωρίς να τους οδηγήσετε να οδηγηθούν στην αυτοτιμωρία, δηλαδή να αυτοκτονήσουν για το τόσο κακό που σας έχουν κάνει, που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, που είστε και οι ίδιοι οι καλοί διχασμένοι σε κόμματα, σε αντίπαλες παρατάξεις. Ο ένας κατηγορείται τον άλλον για το ποιος εκφέρει την αλήθεια και το δίκαιο πιο σωστά και αυτά. Φαντάζομαι το λες ως αριανός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει μια μυστική συνταγή, η οποία είναι γνωστή σε αυτόν τον τόπο, εμείς την έχουμε ξεχάσει. Λέγεται δημοκρατία. Και δημοκρατία δεν είναι ψηφίζω όποτε μου λένε να ψηφίσω. Ούτε ψηφίζω αυτόν που μου υποδεικνύουν τα μέσα μαζικής προπαγάνδας ποιος πρέπει, ο καλός. Έτσι. Όπου ισχύει η λογική του κοπαδιού, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ούτε καν κοινοβουλευτισμός. Δημοκρατία σημαίνει το άτομο, το κάθε άτομο είναι αυτεξούσιο και κυρίως αυτοδιατεθέμενο. Δηλαδή, έχει το δικαίωμα στις δικές του επιλογές. Σωστό. Εκεί θα πάμε. Υπάρχουν δύο τρόποι.
για να το κατακτήσουμε αυτό. Όλοι μας, προφανώς. Σωστό. Το πρώτο πράγμα είναι να ξεπεράσουμε τη μεταξύ μας διαίρεση. Είναι βασικό αυτό, γιατί η δική τους εξουσία δεν στηρίζεται τόσο στα όπλα ή στο φόβο ή στο, να το πούμε έτσι, στην απειλή. Στηρίζεται στη δυνατότητα να μας διαχωρίζει με βάση το θρήσκευμα, την καταγωγή, την οποιαδήποτε βλακεία μπορεί να κυκλοφορήσει, το ιδεολόγημα, την ιδεολογία ή ό,τι θέλεις. Όσο κατορθώνουν και μας χωρίζουν, αυτοί είναι σίγουροι. Ναι. Εδώ υπάρχει, αυτό λέω, το πρώτο πράγμα είναι να εμείς να ενωθούμε. Ναι. Όταν ενωθούμε εμείς, τώρα, όταν ενωθούμε εμείς, έχουμε δύο επιλογές. Να πάμε και να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, όπως καταλαβαίνετε, στους κακούς. Εμείς ενωθήκαμε, άρα τη βάψατε. Οπότε έχετε δύο επιλογές. Δύο επιλογές. Όχι, μισό λεπτό. Έχετε δύο επιλογές. Ή να έρθείτε με το καλό μαζί μας, ή να εξαφανιστείτε το χάρτη. Έτσι είναι. Η ιστορία προχωράει με εκβιασμούς. Με μια διαφορά. Το θέμα είναι ποιος τον κάνει τον εκβιασμό και για ποιο σκοπό. Εάν εκβιασμός τι σημαίνει, απειλή χρήσης βίας. Για ποιο κάνει. Αν η μεγάλη πλειοψηφία το κάνει για να μπορέσει να προχωρήσει η ζωή μπροστά, τότε η ιστορία το δικαιώνει. Πολύ απλά. Εάν ο Θεμιστοκλής και το κόμμα το Δημοκρατικό δεν έκανε τον εκβιασμό στους Πέρσες, δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα δεν θα υπήρχε ούτε σε 400.000 χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Μη λέμε τις ανοησίες. Όχι, είναι ανοησίες. Προσέξτε. Δημοκρατία λογίζεται στη βάση αναφοράς. Η βάση αναφοράς ήταν ο πολίτης και η πολιτεία εκείνη την εποχή. Λάθος. Υπήρχε και ισονομία και ισοπολιτεία και δικαιοσύνη. Οι δούλοι εκείνη την εποχή ήταν αυτός που ήταν εκτός πόλης. Ήταν αυτός που δεν ήταν στην πόλη. Δεν ανήκε στην πόλη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Η δημοκρατία δεν ήταν τόσο σωστή, δεν έγινε παγκόσμιο παράδειγμα. Ναι. Γιατί όπως λέει ο Ιπποκράτης, ο άθλιος αυτός, ο ανόητος Ιπποκράτης, έλεγε το εξής. Ότι για να μπορέσει να υπάρξει ελεύθερος άνθρωπος, θα πρέπει να μην δεσπόζεται, να μην αποδέχεται να υπάρχει δεσπότης επάνω. Εκείνη την εποχή, δυστυχώς, μόνο οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν συνεχίστηκε, γιατί πολύ απλά αποδέχτηκαν κάτι στην πόλη τους, το οποίο ήταν καταστροφικό. Ποιο? Τον περιουσιακό διαχωρισμό. Ότι μπορούν να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Και καθώς οι πλούσιοι κέρδιζαν περισσότερα, η ισονομία και η πολιτεία έμειναν κενό γράμμα. Τι οι πλούσιοι ήθελαν περισσότερα? Πώς? Γιατί οι πλούσιοι ήθελαν να είναι κάτι περισσότερο από φτωχού. Δεν είναι το θέλω, είναι το πώς λειτουργεί η οικονομία. Όχι. Το πώς λειτουργεί η οικονομία. Όταν για παράδειγμα έναν κακομοίρη το βγάζεις μισό λεπτό, ένα. Όχι. Μισό λεπτό, γιατί πιάνουμε φιλοσοφικά ζητήματα τώρα. Πολύ απλά. Όταν βάζεις έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια οικογένεια, για να τη ζει στην οικογένειά του, τον βάζεις για παράδειγμα την εποχή εκείνη, να έχει ένα εργαστήρι από το οποίο βγάζει μόλις τα προστοσύνη και κάποιος άλλος έχει μια τεράστια περιουσία, γεωκτησία και όλα αυτά τα πράγματα και μπορεί και συσσωρεύει τεράστιο πλούτο, αυτό δεν είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα καταμερισμού εργασίας. Γιατί να έχει τεράστια εξουσία? Και γιατί να έχει την ανάγκη να έχει τεράστια εξουσία και συγκεκριμένα μεγαλύτερη από τη δική σας? Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το σύνδρομο της εξουσίας. Η ανάγκη κάποιου να θέλει να έχει περισσότερα από σένα. Ναι. Και ποιου άλλου? Ενός επίσης θνητού, ναι, που θα πεθάνει όπως θα πεθάνεις και εσύ. Δηλαδή, όλοι μαζί στον ίδιο δρόμο πάτε. Απλά κάποιοι θέλουν να περάσουν καλύτερα μέχρι να έρθει αυτό το τέλος. Αυτό λέγεται. Είναι αρρώστια ψυχική. Αυτό είναι αρρώστια ψυχική, το να θέλω να έχω περισσότερα από σένα. Αυτό λέμε. Πώς θα τον κάνουμε καλά αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, πώς θα τον βοηθήσουμε? Με την απαλλαγή από την ιδιωτική ιδιοκτησία και τη συσσόρευση πλούτου. Αυτή είναι αντικειμενική διαδικασία.
Αυτό όμως πρέπει να το επιδιώξει και αυτός, πρέπει να το επιθυμήσει και αυτός. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτός άρχισε. Θα το στείλουμε αυτός σε ένα βουδίκο. Τελειώνουμε. Θα το στείλουμε στο Θιβέτ. Στο θα Θιβέτ. Κάνει διαλογισμό και θα τελειώσουμε. Σωστό. Μήπως το Θιβέτ πρέπει να έρθει εδώ. Όχι. Γιατί ο Δαλάη Λάμα είναι χειρότερος από τους εξουσιαστές που έχουμε εδώ πέρα. Το χρειαζόμαστε και αυτόν όμως. Έτσι. Λοιπόν. Μόνο που τυχαίνει να τον βρίσκεις πολύ πιο εύκολα από ότι τους ηγέτες αριστεράς. Με ο Δαλάη Λάμα είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Λοιπόν, απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ή όλοι κανείς, αυτό είναι όχι, το ζήτημα. Όχι, όχι, όχι. Το βασικό ζήτημα είναι να καταλάβουμε εμείς εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα πετάς τον μπαλάκι στην εξέδρα. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή έχουμε για λίγο χρόνο ακόμα την πλατεία, να περιοριστούμε, αν συμφωνείτε, σε τρεις τελευταίες ερωτήσεις και όποιος στην πορεία θέλει κάτι να πούμε, να το πούμε μετά το τέλος. Θα ήθελα να ρωτήσω για το θέμα για τις τράπεζες, ας πούμε. Τελικά αυτές κερδίζουν ή πρέπει να τις βοηθάμε συνέχεια? Και σε κάποια φάση, ένα δεύτερο θέμα, να εξατομικεύσουμε λίγο τα δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, όταν λέμε για ένα δισεκατομμύριο, πόσο πέφτει σε μένα? Δηλαδή, από τους φόρους που δώσαμε, ας πούμε, τώρα θα δώσουμε όλοι, πόσα δισεκατομμύρια θα μπουν? Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε, λέει 25 δισεκατομμύρια χρεώθηκε. Τι είναι αυτό? Πρέπει... Πόσο αντιστοιχεί στο καθένα? Ναι, για να καταλάβουμε, υπάρχει ένας πολύ απλός υπολογισμός. Χρωστάμε στην εφορία 80, συνολικά μιλάμε, έτσι. Στο σύνολο, 80 δισεκατομμύρια. Στα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάμε 15. Κυρίως ελευθεροπαγγελματίες μικρομεσαίοι. 15 δις. Προστίθεται σε αυτό. Το ιδιωτικό χρέος προς τις τράπεζες είναι 120 δις. Προστίθεται και αυτό. Πόσο μας κάνει? Έτσι. Κάντε μια διαίρεση στα 6 εκατομμύρια που είναι ο ενεργός πληθυσμός και θα σας πω εγώ σε πόσο κοστίζει κάθε νοικοκυριό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τρελά νούμερα. Έχουν ξεφύγει από κάθε άποψη. Και το χειρότερο είναι ότι πείτε ότι κάθε χρόνο για να πληρωθεί αυτό το χρέος θα πρέπει να πληρώνουμε το 20 με το 30% του ετήσιου ποσού. Δηλαδή, αν πείτε ότι χρωστάω κατά μέσον όρο περίπου 80 χιλιάρικα κάθε οικογένεια, έτσι, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. 4 εκατομμύρια. Αν χρωστάει το κάθε νοικοκυριό 80 χιλιάδεκα, πρέπει να βρίσκει κάθε χρόνο για την εξυπηρέτηση των 80 χιλιάδων, γιατί δεν το πληρώνεις ντούκα όλο, για την εξυπηρέτηση. Περίπου το 20 με το 30% από αυτό. Πέστε μου εσείς ποιος έχει αυτό το εισόδημα, να τον γνωρίσω, γιατί τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν λένε ότι δεν υπάρχει. Ο μέσο εισόδημα είναι πολύ πολύ χαμηλότερο, έτσι. Δεν σου αφήνει περιθώριο ούτε να ζήσεις. Στοιχειοδός, δεν είναι να ζήσεις. Γι' αυτό κιόλας δεν πληρώνονται αυτά τα χρέη. Δεν μπορεί να πληρώσεις, γιατί πολύ απλά θα πρέπει να αυτοκτονήσεις μετά. Εσύ, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα για τις τράπεζες. Εγώ πραγματικά λυπάμαι τον κύριο Σάλα, τον κύριο Κωστόπουλο, τον κύριο τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Τον κύριο Χρυστοδουλάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος βεβαίως, διορίστηκε από τον Τσίπρα αντιπρόεδρος τράπεζας και τώρα μας είναι και υπουργός οικονομικών. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ορίζει τους υπουργούς ακόμη και υπηρεσιακής κυβέρνησης. Προσέξτε ποιοι διορίστηκαν. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Έχουμε κανέναν άλλο κλέφτη να βάλουμε υπουργό, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Εάν βάλουμε κάτω τις ζημίες που εμφανίζουν οι τράπεζες τα τελευταία 7 χρόνια, είναι να κλαις τον κύριο Σάλα. Δεν ξέρω εάν έχει 4 ευρώ στην τσέπη του άνθρωπος. Ειλικρινά δηλαδή. Με τόσα ζημίες που παρουσιάζουν οι τράπεζες. Βεβαίως, δεν μας έχουν πει την προηγούμενη δεκαετία, την περίφημη χρυσή δεκαετία, όπως την έχει πει ο κ. Προβόπουλος, προηγούμενος διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Πού πήγαν αυτά τα κέρδη που εμφάνιζαν και ισολογιστικά οι τράπεζες? Πού πήγαν? Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μια δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία, με τεράστια κέρδη και ξαφνικά από το 2009 ρίξτε λεφτά στις τράπεζες, γιατί θυμηθείτε. Το 2009 ρίξαμε 5,5 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, ενώ παρουσίαζαν ακόμη κέρδη, ισολογιστικά, έτσι, γιατί τα πραγματικά τους κέρδη είναι ισολογιστικά, είναι πολύ μεγαλύτερα. Λοιπόν, και βεβαίως επιδεινώθηκε το έλλειμμα για το οποίο μας βάλανε μετά στο μνημόνιο. Γιατί όλα αυτά? Δεν πρέπει να μάθουμε κάποτε? Και βεβαίως για να μάθουμε χρειαζόμαστε δικαιοσύνη. Δυστυχώς δικαιοσύνη δεν έχουμε.
Απόδειξη ο κύριε Αθάνου. Απόδειξη ο κύριος Πικραμένος, που έφτιαξε την κυβέρνηση, την υπηρεσιακή και υπέγραφε αβέρτα κουβέρτα δανειακές συμβάσεις και ιστορίες, παραχωρήσεις, πράγματα, χαμός, που οποιοσδήποτε θα μπορούσε, αν είχαμε δικαιοσύνη, θα τον έπιαναν από την Πελαμάνα και τον είχαν στο βαθύτερο μπουντρούμι που υπάρχει. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Τουλάχιστον στα ανώτατα κλιμάκια της χώρας. Έχουμε, πώς θα το πούμε, δικαστές του Άρχοντα. Πώς υπήρχε στο Μεσαίωνα που επέβαλαν οι δικαστές τον νόμο του Άρχοντα, έτσι είναι. Ο Άρχοντας βέβαια σήμερα είναι απρόσωπος, είναι οι αγορές, οι δανειστές, η εκτελεστική εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Δεν τηρούν το Σύνταγμα, στοιχειωδώς δηλαδή. Το στοιχειωδέστερο δεν υπάρχει. Πρέπει να αποκτήσουμε δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη που υπερασπίζεται το λαό, δεν δικάζει μόνο στο όνομα του λαού, αλλά υπερασπίζεται το λαό και τον πολίτη απέναντι στην εξουσία και βεβαίως τότε θα δείτε τι ωραία είναι όλα αυτά. Πόσο τελείως θα ξεμπερδέψουμε αυτήν την ιστορία και θα ανακαλύψουμε. Στο έσαφης, όταν μπαίνεις μέσα, ό,τι και να έχουν σβήσει, όταν θα μπούμε στις τράπεζες μέσα, δηλαδή και θα γίνει η καθάριση, ό,τι και να έχουν σβήσει σε αρχεία, ό,τι και να έχουν καταστρέψει, θα τα βρούμε όλα. Θα μάθουμε την πραγματική ιστορία της Ελλάδας. Από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Πραγματική ιστορία της Ελλάδας. Με τις ατασταλίες που έχουν γίνει διά των τραπεζικών οδών και διόδων. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τούτη εδώ τη χώρα ο αγρότης πάντα πολεμούσε απέναντι στον τοκογλύφο. Που είχε πάντα συνδρομή τον νοματάρχη και τον δικαστή. Δεν το λέω εγώ. Ένα από τα πρώτα λογοτεχνικά έργα σε αυτόν τον τόπο που δεν μας το διδάσκουν βεβαίως είναι ο Θάνος Βέλλας, γραμμένος στα 1858 από έναν γιατρό της εποχής, ο οποίος προσπάθησε να αποδώσει για πρώτη φορά την κατάσταση της Οθωνικής Ελλάδας της εποχής εκείνης. Ο Θάνος Βέλλας ήταν ασθενοτρόφος, ο οποίος ο αδερφός του, για να γλιτώσει την καταπίεση της Οθωνικής, ξέρετε, η βαβαροκρατία κτλ., η οποία βεβαίως έφερε πολλά καλά σε αυτόν τον τόπο. Θα μα το μάθουμε τώρα από τα νέα ιστορικά βιβλία που θα μας φέρουν. Λοιπόν, στην εκπαίδευση. Λοιπόν, έγινε ληστής, όπως και πάρα πολλοί. Λίσταρχοι. Ήταν η διέξοδος από το αδιέξοδο που βίωνε απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος. Ο Θάνος Βέλλας όμως, επειδή δεν είναι νομοταχής, λοιπόν, αντιμετώπισε τον νοματάρχη, αντιμετώπισε τον δικαστή, αντιμετώπισε τον νομάρχη, τον κομματάρχη και φυσικά ό,τι παραφιάδες υπήρχε αυτού του κράτους που τη ζούμε μέχρι σήμερα. Τελικά τον σκότωσαν. Αυτός ο αγώνας γίνεται από τότε. Από τα γενοφάσκια μας που λέμε σαν έθνος. Ένα εχθρικό κράτος φτιαγμένο κατά το πρότυπα των ξένων επαγγελματιών απικιοκρατών με τους ντόπιους οι οποίοι μόνο για να ελαττήσουν αυτόν τον τόπο μοιαζόντουσαν και θέλανε τις ξένες πλάτες. Γι' αυτό γίνονταν αυτή η ιστορία. Όλες οι ιστορίες. Γι' αυτό και εδώ φύτρωναν λοποδίτες, τράπεζες, τραπεζίτες από πολύ παλιά, έτσι, και οργανωμένο έγκλημα της πολιτικής ή της οικονομίας. Αυτό ήταν το προνομιακό πεδίο παραγωγής ελληνικής οικονομίας. Όταν το 1922 που λέγαμε προηγουμένως, ο Υπουργός Οικονομικών του Λεωφέρου Βενιζέλου πάει στην Τράπεζα της Αγγλίας, ιδιωτική τότε, και βρίσκει το διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας και λέει: «Χανόμαστε. Δώστε μας δάνεια. Δώστε μας δάνεια. Χανόμαστε. Στο κράτος αφής προτεκτοράτο είμαστε της Αγγλίας. Προστάτητα δύναμη η Αγγλία τότε. Δώστε μας δάνεια». Και του λέει το εξής ο διοικητής, καταγραμμένο αυτό το πράγμα, είναι ιστορικό γεγονός και υπάρχει στα αρχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί. Ακούστε. Λέει: «Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ζητάτε δάνεια σαν χώρα, όταν οι Έλληνες εδώ έχουν τις μεγαλύτερες καταθέσεις στις αγγλικές τράπεζες?» Και αυτό ήταν αλήθεια. Λέει, λατούσαν τον τόπο, εξαγόραζαν την πολιτική τάξη της χώρας και βγάζαν έξω το προϊόν της λαϊλασίας. Και έμενε ο κοσμάκης εδώ, είτε ήταν αγρότης, είτε ήταν εργάτης, είτε βιοτέχνης, είτε βιοπαλαιστής, τέλος πάντων με την έννοια, να παλεύει με ένα εχθρικότατο κράτος που στην πρώτη ευκαιρία τον ισοπαίδωνε, τον πάταγε μέχρι τέλος, για να προστατεύσει αυτούς τους τύπους. Ποιος ήταν ο Ποδοσάκης, ποιος ήταν οι Αγγελόπουλοι, πώς βγάλανε περιουσίες αυτοί? Ιδιωτικές όλες, ιδιωτικές. Ιδιωτική εξ αρχής, εξ ιδρύσεως.
με απέτηση των Αγγλογάλων, με απέτηση των Αγγλογάλων, για πολλούς λόγους, ένας από αυτούς, ξέρετε για ποιος είναι. Αλλάξαμε εκδοτική τράπεζα, γιατί η εκδοτική τράπεζα είναι η κεντρική σου τράπεζα, έτσι. Μέχρι τότε είχαμε την Εθνική Τράπεζα ως κεντρική τράπεζα. Και μας άλλαξαν τότε, το 1927, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ένας από τους πολλούς λόγους ποιος ήταν. Όταν οι Αγγλογάλοι ήρθαν, αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1915 και δημιούργησαν τον Εθνικό Διχασμό, τις δύο κυβερνήσεις και βάλαν την Ελλάδα στον πόλεμο, οι Γάλλοι για να πολεμήσουν πήραν αναγκαστικό δάνειο 600 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων από την Εθνική Τράπεζα. Ή 600 ή 200, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή το νούμερο, δεν έχει σημασία. Και αυτά και τα δύο είναι τεράστια νούμερα για την ιστορία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος και έπρεπε να πληρώσουν το δάνειο, βάλαν την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει την εκδοτική τράπεζα και έτσι να το χρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση το αναγκαστικό δάνειο, όπως και έγινε. Το δάνειο που πήραν οι Γάλλοι για να πολεμήσουν και να ασκήσουν κατοχή στη Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμο, το πλήρωσε η ελληνική κυβέρνηση. Ποιος δηλαδή? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Διαμέσου της νέας εκδοτικής τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος. Τα σκάνδαλα είναι απίστευτα. Είναι άνευ προηγουμένου. Το πώς έχουμε περάσει. Απλούστατα δεν τα μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από την παιδεία μας. Δεν διαβάζουμε άλλο μεγάλο. Ποιος μας μαθαίνει να διαβάζουμε? Έχουμε βρει και αυτό το μαϊντανό, το καινούριο, το διαδίκτυο, δυστυχώς με τα παιδιά μας, όπου εκεί το 98% που κυκλοφορεί είναι σκουπίδι κυριολεκτικά, ενώ το 2% είναι αξιόλογο, αλλά για να το βρεις πρέπει να ξέρεις να ψάχνεις, να το διασταυρώνεις, να ξέρεις δηλαδή τι είναι αυτό που διαβάζεις, έτσι, για να μπορείς να το αξιοποιήσεις. Υπάρχει επίτηδες βομβαρδισμός σκουπιδιού, γιατί αποκτάς και συνείδηση και σκέψη σκουπιδιού. Μετά, σαν το διάβασα στο διαδίκτυο. Πόσοι μου το έχουν πει και μου έχουν πει απίστευτα πράγματα. Κουφό. Το διάβασα στο διαδίκτυο. Δεν ξέρουν να ψάχνουν. Δεν έμαθα στην παιδεία τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ερευνώ. Ψάχνω, διασταυρώνω, ώστε να πω αυτό ισχύει, να το δούμε. Λοιπόν, και αυτό γιατί? Για να μπορέσουν να μας αναγκάσουν να χάσουμε τη συνείδηση που έχουμε. Και όπως λένε οι κλασικοί φιλόσοφοι, λέγανε ότι λαός που δεν διαθέτει ιστορική συνείδηση είναι καταδικασμένος να επαναλάβει την ιστορία του. Και πολύ χειρότερα από την πρώτη φορά. Αυτό, αν ξέραμε την ιστορία μας καλά, θα βλέπαμε πάρα πολλές ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση, με τις παλιότερες χρεοκοπίες. Και τον τρόπο που έγιναν και το στήσιμο που έγινε. Ποιος ξέρει, για παράδειγμα, ότι αυτό η συνεισφορά Βαρουφάκη, δηλαδή το γεγονός ότι ο Βαρουφάκης πήγε να μας φέρει στο διπλό νόμισμα, αυτό που του έδωσε εντολή ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας το είπε στη Βουλή. Το δεύτερο, το εναλλακτικό σχέδιο που είχε. Στήσανε την ιστορία να μας φέρουν στο δεύτερο νόμισμα. Μάλιστα το είπε ο κ. Βαρουφάκης, λέγοντας ότι το IOU είναι μια διέξοδος. Το ξέρετε ότι αυτό το IOU στην οικονομική ορολογία λέγεται scrip. Το ξέρετε ότι μας επέβαλαν scrip οι δανειστές μας στα 1893 ως διπλό νόμισμα και μας ξετίναξαν. Και επειδή ήταν τόσο απόλυτη η χρεοκοπία και η διάλυση της χώρας, που από τότε η λαϊκή μούσα χρησιμοποίησε το scrip ως συνώνυμο της πιο απόλυτης χρεοκοπίας. Μάλιστα υπήρχε ευθυμογραφική εφημερίδα που είχε βγει τότε που λεγόταν scrip. Και μάλιστα αυτή για 25 χρόνια μετά εξελίχθηκε σε καθημερινή πολιτική εφημερίδα. Πώς το ξέρουμε αυτό? Όταν άκουσα εγώ ότι θα μου βάλουν IOU, τρελάθηκα. Λέω, τι λέμε ρε, μας ξαναγυρίζουν στο 1893. Τρελαθήκαμε. Τι πάμε να κάνουμε? Αλλά μας το παρουσίασαν, ξέρετε. Όλοι αυτοί που έτσι και ακούσουν για εθνικό νόμισμα, λένε, Παναγία μου, καταστροφή. Το πιο καταστροφικό σενάριο νομισματικό, το διπλό νόμισμα, μας το παρουσιάζουν ό,τι καλύτερο. Αυτό που αρνήθηκε ο ίδιος ο Αριστοφάνης, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ή τουλάχιστον πόσοι από εσάς το έχετε προσέξει, στους βατράχους ο Αριστοφάνης, μιλάει για το διπλό νόμισμα. Στο χωρικό λέει, στο χορό, ο χορός λέει, προειδοποιώντας, μην την πατήσουμε
και εμείς, όπως λέει, με το διπλό νόμισμα, που μας είχαμε, λέει, το καλό νόμισμα και ήρθανε και μας φέρανε και ένα διπλό τένε και δένιο και μας τα πήραν όλα, στους βατράχους. Ο Αριστοφάνη. Όντως συνέβαινε αυτό, όταν το Λιερικό Κόμμα κέρδισε την εξουσία στην Αθήνα, μάζευε τη χρυσή και ασημένια δραχμή και έβγαζε την τενεκεδένια Αττική δραχμή, που κατά κύριο λόγο ήταν για τεχνίτες και εμπόρους. Πέφτανε δραματικά οι αξίες και μετά αγοράζανε μπιρ παρά αυτοί που είχαν μαζέψει το χρυσό και το ασήμι στα χέρια τους. Αυτή είναι η λειτουργία του διπλού νομίσματος. Από τότε μέχρι σήμερα. Και μας το παρουσιάζαν ως λύση. Αυτό είναι. Θα πάμε στο. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αυτή ναι. Αλλά κάνουν μια προβολή προς όλους μας. Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι, ναι, καλησπέρα. Δύο πράγματα θα πω πολύ γρήγορα. Επειδή ακούστηκε για την Αχαϊκή Τράπεζα, θα σου στείλω, Δημήτρη, σκαναρισμένο τον απολογισμό του σωματείου, του συλλόγου που έχουμε κάνει, των Μεριδιούχων, να δεις αυτό που ξέρεις εσύ, δηλαδή πώς λατήθηκε η τράπεζα από μέσα. Πώς ένα οικόπεδο που πουλήθηκε σε ιδιώτη 100, βάλω τι νόμισμα θες, έτσι. Και δίπλα πουλήθηκε οικόπεδο χειρότερο, με τα καλώδια υπερυψηλή τάση από πάνω, στην τράπεζα 300. Ένας τρόπος που λέει εσύ ήταν αυτός. Και ένας δεύτερος ήταν δανειοδότηση σε ανύπαρκτη οικονομική δραστηριότητα άτομα. 100 000 000 ευρώ. Από άτομα επιφανή της Πάτρας. Ναι, από μέσα, λέει Λασία. Το βασικό μου ερώτημα είναι άλλο όμως. Ήθελα να ρωτήσω στο σενάριο του νέου νομίσματος, του δικού μας νομίσματος, της νέας δραχμής. Πόσο εύκολο είναι να περιοριστούν ή να μηδενιστούν οι εισαγωγές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανάγκη για εγχώρια παραγωγή και δεύτερον, να μην δημιουργηθεί συσσόρευση δραχμών στο εξωτερικό που μπορεί ο κάθε ένας να κάνει σπέκουλα και να παίξει με το νόμισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε το εξής. Στις εισαγωγές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις ελαστικές, δηλαδή αυτές που δεν τις έχουμε ανάγκη απαραίτητα. Δηλαδή, χωρίς αυτές δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η οικονομία. Λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία. Και τις ανελαστικές, για τις οποίες χωρίς αυτές θα δημιουργηθεί πρόβλημα και στην οικονομία και στην κοινωνία. Ποιες είναι οι ανελαστικές? Οι ανελαστικές είναι τα βιομηχανικά υλικά που χρειάζεται ενδεχομένως η βιοτεχνία, εξοπλισμός και έτσι τα υπόλοιπα. Η βιοτεχνία, η βιομηχανία σου. Βασικές προμήθειες, όπως είναι για παράδειγμα τα φάρμακα. Και καύσιμα. Πόσο κοστίζουν κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία αυτά? 20 δις. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συνάλλαγμα για να τα αγοράσουμε και να μην χρησιμοποιήσουμε το δικό μας νόμισμα. Το νέο, τη νέα δραχμή, όπως είπες. Έχουμε. Οι τράπεζες, οι συστημικές, έχουν στα χαρτοφυλάκια, για τις συστημικές μιλάμε πάντα, 72 δισεκατομμύρια μετατρέψιμους τίτλους. Είτε είναι αυτά κρατικά ομόλογα Βρετανίας και Λουξεμβούργου, που είναι περίπου 56 δισεκατομμύρια όλα μαζί, ή, πώς να το πούμε, αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κτλ. Αυτά είναι άμεσα μετατρέψιμα. Δηλαδή, με το που δίνεις εντολή, ρευστοποιούνται στη δευτερογενή αγορά. Γιατί οι τραπεζίτες έχουν πάρει αυτού του τύπου τους τίτλους? Γιατί αυτοί οι τίτλοι έχουν μεγάλη υπεραξία στην δευτερογενή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το βρετανικό ομόλογο, αν το πουλήσεις στη δευτερογενή, θα πάρεις και παραπάνω από την ονομαστική αξία σε σημερινές τιμές. Γι' αυτό το πήρε. Είναι ασφαλείας. Αν τις πάρουμε τις τράπεζες και τις κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα νωρίτερα, η ρευστοποίηση με τίτλοι θα είναι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι θα χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να το στηρίξει. Ακόμη και αν σκεφτεί κανείς ότι το εξωτερικό εμπόριο θα πάψει τελειωτικά. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι να αγοράζουμε μόνο τις ανελαστικές εισαγωγές μας. Αυτές που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε. Έχουμε ικανό συναλλάγμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Ακόμη και αν δεν πατήσει ούτε ένας τουρίστας στη χώρα, ακόμη και αν δεν κάνουμε ούτε μία εξαγωγή. Σωστά. Που αυτό το πράγμα είναι παράλογο, έτσι. Αλλά λέω το χειρότερο δυνατό σενάριο. Για 3 χρόνια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η γνώμη μου είναι ότι από τη στιγμή που θα μπεις σε διαδικασία νομίσματος, δηλαδή προετοικασίας για να βάλεις το δικό νόμισμα, οφείλεις να απαγορεύσεις όλες τις ελαστικές εισαγωγές. Όλες. Στο σύνολό του. Και έτσι να δημιουργήσεις τη δυνατότητα στον Έλληνα παραγωγό να καλύψει τα κενά. Γιατί δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα για τη βιομηχανία, έτσι.
Έχετε προσέξει πόσο κοστίζει το καθαρό ενόπνευμα στο φαρμακείο? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μου είχε σπάσει. Έχω περάσει μαθήματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα πριν αρχίσουμε να το πούμε έτσι, να αποκτάμε μεγάλη οικογένεια. Έχω 4 παιδιά, οπότε φρόντιζα πάντα να είμαι εγώ ο πρώτος που θα δώσω πρώτες βοήθειες, γιατί τυχόν, ξέρετε τώρα, όποιος έχει παιδιά ξέρει τι γίνεται. Και πάντα είχα το κουτί πρώτων βοηθειών μαζί μου κτλ. Το καθαρό ενόπνευμα κάνει από 7 έως 12. Και δεν διακινείται. Και διακινείται λοσιόν. Δηλαδή το ενόπνευμα που το νοθεύουν με γλυκερίνη και διάφορες άλλες για να πέσουν οι τιμές. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν μάθασα δεκαετία του 80, ας πούμε, και στις αρχές του 90, ήταν φτηνό. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν το φτηνότερο φτηνό, αλλά ήταν φτηνό το καθαρό ενόπνευμα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά το ενόπνευμα σταμάτησε να παράγεται στην Ελλάδα. Ή παράγεται ελάχιστα, τόσο ώστε να μην καλύπτει σοβαρά μερίδια αγοράς εδώ. Μας έρχεται απ' έξω. Από πού? Από την Ολλανδία. Η Ολλανδία το παράγει? Όχι. Το φέρνει από το Πακιστάν. Αλλά με βάση τον Ευρωπαϊκό Καταμετρησμό Εργασίας, εμείς πρέπει να πληρώνουμε τον ταβατζιλίκι στους Ολλανδούς. Όποιος ξέρει στοιχειώδη χημικά, στοιχειώδη χημία, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ξέρει ότι η αλκοολική ζύμωση είναι το πιο απλό γίνεται. Οποιαδήποτε βιοτεχνία μπορεί να το παράγει. Δεν παράγουμε γλυκερίνη. Δεν παράγουμε. Πώς το λένε, δεν παράγουμε πια, έτσι. Δεν παράγουμε ούτε καν αυτό που βάζουμε στο νερό για να μπορέσουμε να το πίνουμε, χλώριο. Το ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε κρίσιμη έλλειψη χλωρίου για τις μεγάλες εταιρείες υδρεύσεως, δηλαδή για την ΕΙΔΑΠ. Επειδή λόγω του capital controls που υπήρχαν στην αρχή και τα λοιπά, και επειδή δεν υπάρχουν ρευστά να κρατάει μεγάλα αποθέματα, κινδυνεύσαμε να μείνουμε χωρίς χλώριο. Άκου τρέλα. Δηλαδή και εδώ μιλάμε για επιδημίες μετά, ιστορίες και όλα αυτά. Κινδύνευε μια ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα από κάθε άποψη. Γιατί να μην τα καλύπτει? Να σας το πω διαφορετικά. Άκουγα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο καθώς ερχόμουν, όχι από εδώ, από κάποιο άλλο ραδιόφωνο, κριτικό ραδιόφωνο να το πούμε έτσι, κάποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που έλεγε να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα, να έρθει η Coca-Cola πίσω. Γιατί ρε φίλε να έρθει η Coca-Cola πίσω? Θα μου τρελαθείς. Εντάξει, φυσικά όταν έφυγε ο Ακόμα και οι πολυεθνικές, μείνανε άνεργοι άνθρωποι, φυσικά. Αλλά μου έκανε κανένας μια αποτίμηση. Όταν ήρθε η Coca-Cola, πόσες μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν? Πόσα μικρά εργοστάσια ή μικρομεσαία εργοστάσια κλείσαν? Πόσο στήχησε σε θέσεις εργασίας, σε μερίδια αγοράς, σε προϊόντα που παράγονταν εδώ, μικρές δηλαδή εταιρείες, βιομηχανίες που αξιοποιούσαν την τόπια παραγωγή και φτιάχνανε χυμούς και αναψυκτικά? Γιατί πρέπει να μου γυρίσει πίσω η Coca-Cola και να μην ενισχύσω εγώ να υπάρξουν αυτές οι εταιρείες? Πόσες θέσεις εργασίας μου παράγει το ένα και πόσο θέσεις εργασίας μου παράγει το άλλο? Πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας και σύν το γεγονός μένει εδώ το χρήμα, όχι έξω. Τόσο απλά. Μου έλεγε ένας επιχειρηματίας, έστεισε ένα εργοστάσιο στο Ακομακεδόνες να φτιάξει αεροπλάνο. Άκου τρελά τώρα, ε. Ο άλλος πήγε να φτιάξει πόνι και δεν μπορεί. Μέχρι τη γραφειοκρατία τον έχουν πνίξει. Πόνι τώρα. Το μικρό μου πόνι, δηλαδή έλεος. Τίποτα. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Και δεν κατορθώνει ο άνθρωπος να περάσει ούτε τις γραφειοκρατικές πύλες του Υπουργείου. Δηλαδή είναι τρομερό. Ο άλλος έχει την τρέλα να λέει ότι εδώ θα πάω στην Ελλάδα και θα φτιάξω ολοκληρωμένο 19 θέσιο επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο μετά θα μαζί με τον ελληνικό κράτος θα το δρομολογήσουμε για τις εσωτερικές συγκοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Την εποχή που ο Χατζηδάκης πουλάγε την Ολυμπιακή μπιρ παρά για να τη διαλύσουν και να μπορεί ο Βασιλάκης με τους πολιτικούς που έχει ως κρυφούς μετόχους, παρακαλώ, τις πολιτικές οικογένειες που έχει ως κρυφούς μετόχους, να κυριαρχήσει με τον τρόπο και να γίνει μονοπόλιο. Το φτιάξε το αεροσκάφος. Το φτιάξε, το παρουσίασε και ζήτησε τύπο. Το αποτέλεσμα, με τα πολλά τέλος πάντων, να μην λέμε, του είπαν: κοιτάξτε, να δείτε, με βάση τον καταμερισμό εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν μπορεί να φτιάξει αεροσκάφη. Γιατί ρε παιδιά, τι είμαστε? Γονιδιακό είναι το πρόβλημα. Άσε με να φτιάξω και αν με πετάξει έξω η αγορά, με πέταξει η αγορά. Γιατί μου το απαγορεύεις? Φυσικά το τι απέγινε είναι κάτι πολύ απλό. Έφτιαξε το συγκεκριμένο, το πούλησε τελικά στην Ιταλία και πετάει στην Ιταλία τώρα. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αλλά και πιο απλά πραγματάκια.
Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν από τη στιγμή που απαγορεύσω εγώ τις αγωγές και δώσω τη δυνατότητα στον Έλληνα παραγωγό, να το πούμε έτσι, να μεγιστοποιήσει ποιοτικά πρωτίστως, αλλά και σε επίπεδο ποσότητα, τη δική του παραγωγή και να καλύψει τα κενά. Και να έχει πίσω του μια τράπεζα ή ένα τραπεζικό σύστημα που να του λέει, φίλε μου, τι χρειάζεσαι για να κάνεις. Να πηγαίνεις, ας πούμε, στο τραπεζικό σύστημα και να λέει, κοίταξε να δεις, έχω 7 οίκους ανοχής, θέλω να τους κάνω 37. Να σου λέει η τράπεζα, όχι φίλε μου, δεν σου δίνω. Δεν με ενδιαφέρουν αυτού του τύπου δραστηριότητες. Ή για παράδειγμα, έχω 17, ας πούμε, γραφεία κερδοσκοπίας ακινήτων. Δεν με ενδιαφέρουν αυτού του τύπου δραστηριότητες. Με ενδιαφέρει όμως αν έχεις μια καινοτομία για την παραγωγή. Έχεις. Αν έχεις, πάρ' τα λεφτά και θα επιστραφούν τα λεφτά στην τράπεζα με βάση την επιτυχία τη δική σου, δηλαδή με τη δυνατότητα κέρδους. Από το κέρδος θα παίρνω πίσω. Ούτε επιτόκια, ούτε τίποτα. Αυτό στη διεθνή ορολογία λέγεται venture capitalism. Δηλαδή, σου δίνουν τα χρήματα. Αντί λοιπόν να το κάνουν κάποιοι λοποδίτες που κατακλέβουν ιδέες και επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί να το κάνει η κρατική τράπεζα και να βοηθάει να αναπτύσσονται. Ποιον να βοηθάει, όχι τις δεσπόζουσες μονοπωλιακές καταστάσεις, αλλά τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Γιατί πρέπει να το κάνει αυτό, δεν είναι μόνο κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί σε μια τέτοια πολιτική οφείλει τη μεγάλη διασπορά κεφαλαίου, να έχεις μεγάλη διασπορά κεφαλαίου. Γιατί όσο μεγαλύτερη διασπορά κεφαλαίου, πέρα από τα ωφέλη, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία επιστροφής κεφαλαίων θα έχεις. Ενώ το να χρηματοδοτείς μια δεσπόζουσα επιχείρηση, μονοπωλιακή, στην πραγματικότητα τι κάνεις. Δημιουργείς προϋποθέσεις να χάσεις τα λεφτά σου. Θα σου πει ο άλλος, εγώ δεν τα γυρίζω ρε φίλε, σε κάποια στιγμή. Τα τρώω τα λεφτά. Και εσύ είσαι εγκλωβισμένος τώρα. Τι να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις. Αν μπεις μέσα στην επιχείρηση και τα πάρεις, θα κλείσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Και έτσι εκβιάζει αυτή η ιστορία. Και σε εκβιάζει και μπορεί να σε πάει σε άσχημες καταστάσεις. Ενώ με τη μεγάλη διασπορά και μεγαλύτερη ωφέλεια σε απασχόληση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και εσωτερικής αγοράς γίνεται και εξασφαλίζεις την επιστροφή των χρημάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα. Οι μελέτες δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε ένα περίπου 37% συμμετοχή της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αυτά είναι τα δύο μαζί, στο ΑΕΠ της χώρας μέσα σε 2 χρόνια. Σήμερα είναι 12%. Και τι βιομηχανία έχουμε? Άστα. Βράστα. Λοιπόν, πραγματική βιομηχανία με εσωτερική παραγωγή και ανεπτυγμένη με πολύ υψηλή υποστηθέμενη αξία. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά προϋποτίθεται ότι πρέπει να έχει προστασία. Δεν υπάρχει διαφορετικά δυνατότητα καμία. Γι' αυτό άλλωστε οι αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες τι κάνουν, έχουν καθεστώτα προστασίας. Για πηγαίνετε, παράδειγμα λέω, στις Ηνωμένες Πολιτείες να δρομολογήσετε καράβι στην ακτοπλοεία τους. Το οποίο καράβι δεν έχει φτιαχτεί από τα αμερικανικά ναυπηγεία. Ας σου πω εγώ αν μπορείς να δρομολογήσεις. Θα σε στείλουν σε ένα παραμάγαζο στο Ρίο Γκράντε να κάνεις εκτελονισμό. Μετά θα σου πούνε, αν το δρομολογείς στην ακτοπλοεία της Φλόριντα, να πας στην Καλιφόρνια να κάνεις την ιστορία. Δηλαδή, καταλαβαίνουν, τα κόστη ανεβαίνουν δραματικά. Οπότε τους συμφέρει ο άνθρωπος να πάει να δώσει την παραγγελία στο αμερικάνικο τέτοιο. Οπότε αυτόματα θα βγουν όλες τις άδειες και θα μπει στη γραμμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε ηλίθιοι. Δηλαδή, να μην το κάνουμε. Το κάνουν όλες οι χώρες ανεπτυγμένες. Εμείς είμαστε ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, βέβαια, δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Απλά έχουμε πουλημένους πολιτικούς μια ζωή και φυσικά το μόνο που υπηρετεί η ηθήνουσα τάξη αυτής της χώρας είναι τον πεζαχτάς. Έτσι, είναι γνωστή φράση. Οθωμανική, η οποία έχει περάσει σε εμάς και την υποστηρίζουμε με τον πρέποντα τρόπο. Και με αυτή την ερώτηση να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά. Να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, να σας προτρέψω να εμπιστευτείτε τις θέσεις του ΕΠΑΜ και να τις διαδώσετε σε φίλους και γνωστούς σας. Εύχομαι καλούς αγώνες και καλή επιτυχία στις 20 του μήνα. Ευχαριστώ.